Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τους εκδότες Αρμός και τον κύριο Χατζιακόπου που με ζέση υποδέχτηκε το βιβλίο. Και τους αγαπητούς φίλους Θανάση Παπαθανασίου και Αλέξη Μάινα που μπήκαν στον κόπο να ετοιμάσουν τις παρουσιάσεις. Ο λόγος που ζήτησε να μιλήσουν ο Θανάση και ο Αλέξη είναι πως το βιβλίο σχηνοβατεί στη μεθόριο πίστης και αγνωστικισμού. Έτσι και νιώθω οικία και με τους δύο χώρους. Έτσι θέλησε η παρουσίαση του βιβλίου να γίνει από ένα πιστό και έναν αγνωστικιστή. Ο Θανάσης Παπαθανασίου είναι αναπληρωτής καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας και συντάκτης του Θεολογικού Περιοδικού Σύναξη. Ο πιστός δεν είσαι. Μάλλον έτσι. Θα δούμε. Μπορεί να υπάρχει plot twist. Μπορεί να βγει αγνωστικιστή τελικά. Θα ξεκινήσω σχολιάζοντα αυτό ακριβώ. Εντάξει. Και όταν λέμε τέλο. Ναι. Ο Αλέξο Μάινα είναι ποιητή, μεταφραστή, επιμελητή και βαθύ γνώστη φιλοσοφία με σπουδέ στο Πανεπιστήμιο τη Βόνη. Πριν μιλήσουν, θα δώσω για 5 λεπτά ένα πρώτο στίγμα του τι με ώθησε να γράψω το βιβλίο. Πριν 15 χρόνια, σε μια περίοδο που οι περισσότεροι άνθρωποι θα με χαρακτήριζαν πιστό, και ίσως και να ήμουνα, είχα πιάσει κουβέντα για το θρησκευτικό βίωμα με έναν αθεϊστή φίλο μου, τον Αντώνη. Ο διάλογος έγινε σε ένα φόρουμ, στο οποίο κάποια στιγμή του έγραψε όπως πολλοί από εμάς, και ίσως και ο ίδιος, θα είχε αισθανθεί μια γλυκύτητα ανάγοντας ένα κερί σε κάποιο εξοκλήσι ή καθήμενο σε κάποιο δειλινό στο χείλος της θάλασσας. Ένα κάτι που ίσως αισθάνεται να παραπέμπει στο επέκεινα. Μεταξύ άλλων μου απάντησε. Φυσικά και τα έχω νιώσει όλα τα προηγούμενα. Ακόμη και το κερί. Ναι, ναι, το ομολογώ. Ήταν αυτό το καλοκαίρι, κάπου στη Μήλο, σε μια πυρωμένη στροφή του δρόμου, τρόμαξα από την ταπεινότητα εκείνης της όμορφης γωνιάς. Ένα πεύκο, 5 σκαλοπάτια και ένα ξοκλήσι 2x3 σε μια γούβα γης. Χώθηκα στη σκιά του μικρού κτίσματος. Δροσιά και βοδία κεριού. Ο απόϊχος των περαστικών αυτοκινήτων αντιχούσε παράδοξα μέσα σε τούτο το ξεχασμένο από το χρόνο σκηνικό. Ένιωθα αμέτρητα χιλιόμετρα μακριά από τον κόσμο, αμέτρητες ζωές μακριά, σχεδόν αγέννητος. Άναψε ένα καντιλάκι και μάλλον εκεί δάκρυσα. Τόλμησε και ένα κερί για τους αγαπημένους μου. Τι τα θες, όλος ο διαολεμένος πόνος του κόσμου ήρθε και βάρινε εκείνο το κερί. Ανάθεμα. Όλος ο διαλεμένος πόνος του κόσμου και εγώ ανάβα για 2-3 ανθρώπους μονάχα. Ευχόμουν σχεδόν μοργή, με συγκρατημένη λύση αν υπήρχε κάτι παραπάνω από σάρκες και μόρια σε αυτόν τον κόσμο. Διαφορετικά πώς να αντέξει κανείς όλον αυτόν τον διαολεμένο πόνο του κόσμου, όλη τη θλίψη, όλο το θάνατο. Έσβησα το κερί. Έφυγα μόνος και ηττημένος. Μόνος και ηττημένος. Αυτή είναι η μόνη σοβαρή απάντηση που έχω πάρει ούτως ή άλλως μέχρι σήμερα από τα κεριά και τις ακροθαλάσσιες. Και να από μια δεκαετία αργότερα, βάζα κι εγώ στα χνάρια το Αντώνη. Με συγκρατημένη λύσα να εύχομαι να υπήρχε κάτι παραπάνω από σάρκες και μόρια σε αυτόν τον κόσμο. Μετά από 30 χρόνια αναζητήσεων, εντός και εκτός εκκλησίας, όλα έμοιαζαν να μαρτυρούν πλέον πως ο Θεός ήταν απλά ένα χνουροδοτό λούτρινο αρκουδάκι που αγκάλιαζαν κάποιοι άνθρωποι για να κοιμούνται ήσυχα τα βράδια. Σχεδόν ευχόμουν να μπορούσα κι εγώ να πιστέψω σε αυτό το ψέμα. Μα δεν το μπορούσα πλέον. Η ενεδεχρικότητα της προνεωτερικής θρησκευτικότητας, η ειδωλολατρεία στους χώρους της θρησκείας, η απουσία σημείων αναφοράς, η σιωπή του Θεού, το αδυσόπιτο πρόβλημα του κακού, όλα αυτά δεν μου έφεραν κανένα περιθώριο, παρά το να καταλήγω στο ότι οι θεωρίες περί ύπαρξης ενός Θεός αγάπης είναι απλά αφέλειες. Από παιδί να ζητούσα από Θεό και γι' αυτό η απρόθυμη διολύστησή μου στον αθεϊσμό βιώθηκε στην ψυχή μου σαν μια πυρκαγιά σε δάσος. Οι φλόγες κατέκαιαν τα πάντα. Αλλά μετά την πυρκαγιά, αν δεν έχει καταστραφεί το έδαφος, υπάρχει δυνατότητα για φρέσκια δεντρίλια να φυτρώσουν, αν και όταν έρθει μια ψυχάλα. Κι ίσως μάλιστα οι φλόγες να έκαψαν και κάποια γερασμένα σάπια δέντρα, που αλλιώς θα εμπόδιζαν την ανάδυση αυτής της νέας ζωής. Για μένα, αυτή η ψυχάλα που θρέφει μια νέα ζωή, ήταν η αναπάντηχη συνάντησή μου με τις μορφές και τα κείμενα δύο ανθρώπων. Διαστενόμουν ότι ξέρουν γιατί μιλούν. Μιλούσαν από εμπειρία και μιλούσαν για κάτι του οποίου τα ψήγματα είχα γνωρίσει κι εγώ, και αυτό ήταν το κρίσιμο. Ήταν σαν η άκρη του ματιού μου να είχε δει κάποτε ένα φως να περνά από μια χαραμάδα ενός τοίχου και να έβλεπα ξαφνικά ανθρώπους που έχουν περάσει από την άλλη μεριά του τοίχου.
Δεν είχα ξανασυναντήσει κανέναν να μιλά για αυτό το φως με τόση διάβγεια, χωρίς να δηλητηριάζει το λόγο του με ιδεολογήματα. Και έτσι, στην καρδιά μου, γεννήθηκε ξανά η ελπίδα. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, άρχισε να αναδύεται και να αποσαφηνίζεται μέσα μου μια θεολογική και γνωσιολογική πρόταση που μου έβγαζε νόημα. Μια βαθύτερη και πιστεύω πιο ανοιχτομέλη αντίληψη περί Θεού που πλέον μπορούσα να πάρω στα σοβαρά. Και είναι αυτή η πρόταση που μοιράζομαι στο βιβλίο. Δημήτρη, πολλές ευχαριστίες για την πρόσκληση να συζητήσουμε με τις αφορμές που μας δίνεις στο βιβλίο σου. Ο Δημήτρης, όπως έχετε δει, ανακοίνωσε ότι θα σχολιάσουν το βιβλίο ένας πιστός και ένας αγνωστικιστής. Και ως πιστό κατονόμασε εμένα. Και το αποδέχομαι. Είναι κάτι ζεστόκαρδο και είναι και τιμητικό. Έχει δηλαδή νόημα, γιατί δείχνει έναν υπαρκτό υπαρξιακό προσανατολισμό. Έτσι, το αποδέχομαι τον προσδιορισμό αυτό. Ταυτόχρονα όμως θέλω έτσι να επισημάνω ότι δεν αποτελεί έναν κλειστό ορισμό, δηλαδή το να αποδεχτώ τον προσδιορισμό μου ως πιστού εμπεριέχει μία εκκρεμότητα. Όχι έχει απέναντι μία εκκρεμότητα, εμπεριέχει εκκρεμότητα. Τι εννοώ? Σχετίζεται με το περιεχόμενο του βιβλίου αυτός ο προβληματισμός μου. Κοιτάξτε, σε άθεους φίλους μου, με τους οποίους έχω τη χαρά να συζητώ συχνά, επιμένω ότι τους λέω εμείς που δηλώνουμε πιστοί και εσείς που δηλώνετε άθεοι. Υπάρχουν άνθρωποι, έτσι είναι υπομένο αυτό, που παλεύουμε με την πίστη μας και άνθρωποι που παλεύουμε ή παλεύουν να αναμετρώνται με την απιστία τους. Θέλω να είμαι χριστιανός, αλλά δηλαδή νιώθω ότι η πρόταση του χριστιανισμού πείθει την ύπαρξή μου. Δεν ξέρω όμως ποιος είναι στην πραγματικότητα χριστιανός και ποιος δεν είναι στην πραγματικότητα χριστιανός. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα, μια χρέωση, η οποία κατά τη γνώμη μου εμπεριέχεται στο βίωμά μου ως ανθρώπου ο οποίος θέλει να είναι πιστός. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Το λέω αυτό για να νιώσουμε κάπως το βάρος και την ανοιχτοσιά της ιδιότητας του να θέλει κανείς να είναι πιστός, να πείθεται η ύπαρξή του και να θέλει όντως να είναι ή να γίνει. Νιώθω ότι καθώς η χριστιανική πρόταση, η χριστιανική πίστη πείθει την ύπαρξή μου, νιώθω ότι μου απομένει τι, το λόγον διδώνε. Λόγον διδώνε είναι ένα αίτημα της φιλοσοφίας. Αν θυμάμαι καλά το αναφέρει ο Ξενοφών, αλλά είναι και μία φράση που βρίσκεται και στην Καινή Διαθήκη, με ελαφρώς ίσως διαφορετική απόχρωση στην επιστολή του Πέτρου, το λόγον διδώνε. Τι σημαίνει για μένα, ο οποίος θέλω να είμαι πιστός και βρίσκω όντως λόγο ύπαρξης στην πίστη, βρίσκω δηλαδή, το λέω ρητά, βρίσκω νόημα και βρίσκω λογικό το να προβληματίζεται κάποιος απέναντι στην πίστη, ότι είναι θεμητό, έτσι, να είναι πάνω στο τραπέζι. Τι σημαίνει για μένα αυτό το πράγμα, το λόγον διδώνε? Σημαίνει, ας το πούμε, έναν εγκυβωτισμό σε κάποιες βεβαιότητες ή μήπως σημαίνει μία διάνοιξη? Νιώθω ότι ανοίγει, διευρύνει τους συζητητές μου. Το λόγο, η υποχρέωση να δώσω λόγο εξαιτίας της πίστης μου. Τους διευρύνει, γιατί διευρύνοντάς τους δηλαδή, διευρύνοντας τον αριθμό τους, σημαίνει ότι διευρύνει, απλώνεται όλο και περισσότερο σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται, σε ανθρώπους με τους οποίους θα βρω κοινά και σε ανθρώπους οι οποίοι θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Και στα υποκείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στη διεύρυνση των συζητητών μου και εκείνων που μπορούν να διατυπώσουν αντίρρηση, συμπεριλαμβάνω και τον Θεό μου. Δηλαδή, αν κυριολεκτώ για την χριστιανική μου πίστη ή για τον προσανατολισμό μου προς τη χριστιανική μου πίστη και αν εκδέχομαι τον Θεό μου
όπως τον λέει η πίστη του χριστιανισμού, δηλαδή ως ένα όν ελεύθερο και προσωπικό, τότε νομίζω μία σχέση με ενδιαφέρον μαζί του είναι αν τον νοώ και ως κάποιον ο οποίος ενδέχεται να διαφωνήσει μαζί μου. Έτσι. Δεν υιοθετώ δηλαδή το σχήμα ο πιστός με τον Θεό του απέναντι στον άπιστο, αλλά ο πιστός, το άπιστος και το πιστός είναι όπως σας είπα έτσι εντός εισαγωγικών ας πούμε, όσον αφορά την οριστικότητα, είναι ο πιστός απέναντι στον άπιστο, αλλά είναι και ο πιστός απέναντι στο Θεό του. Η θεολογία έχει μιλήσει εδώ και πολλούς καιρούς για την πάλη με τον Θεό. Έτσι, ή ακόμα και το σχήμα, ο πιστός με τον Θεό του, απέναντι και στον Θεό του. Έτσι. Και παίζει και κάτι ακόμα, βάζω ένα τρίτο, το οποίο αφορά νομίζω και τις αγωνίες του Δημήτρη, είναι η πάλη με τον Θεό, αφορά το ότι αφού βρίσκω νόημα στη χριστιανική πίστη και προσδιορίζομαι όντως ως πιστός, απομένει το αν πράγματι είμαι, αν εν της πράγμαση θα αποδειχθώ, ας το πούμε, αληθινός όσον αφορά αυτή την πίστη, αλλά και κάτι ακόμα. Αφορά έναν κίνδυνο. Αφορά μία αντιστροφή ή μία διαστροφή. Ο άνθρωπος που δηλώνει πιστός να τίνει όχι μόνο να καταλάβει, αλλά και να καταλάβει τον Θεό του. Τι εννοώ? Προσπαθεί όχι μόνο να τον καταλάβει, δηλαδή να τον κατανοήσει, αλλά μερικές φορές και να τον καταλάβει, δηλαδή να τον υποτάξει. Και έτσι έρχεται συχνά το θρησκευτικό σύστημα, μια συστηματική θεολογία που κατά τη γνώμη μου μοιάζει πάρα πολύ με χημεία, να καθυποτάξει αυτόν τον ζωντανό Θεό και να γίνει αντιφατική προς τις ίδιες τις αξιώσεις, κατά τη γνώμη μου, της χριστιανικής πίστης. Έτσι, αυτές οι δύο-τρεις εντάσεις που σκιαγράφησα εμπεριέχονται στο άθλημα της πίστης. Και παρόλο που η φράση που θα υπενθυμίσω φαίνεται σαν τρολάρισμα, νομίζω ότι κρύβει πραγματική αλήθεια. Δεν είναι τρολάρισμα. Υπάρχει κάτι αληθινό μέσα σε αυτό που φαίνεται έτσι αντιφατικό. Είναι η φράση του Λουίς Μπουνιουέλ «Δόξα τω Θεώ, είμαι άθεος». Αν σκεφτεί κανείς αυτό, μπορεί να πει είναι μια λογική αντίφαση για χαβαλέ, ας το πούμε, παρά που επαναλήφθηκε μετά, τέλος πάντων από διαφόρους. Αλλά νομίζω ότι είναι η πάλι με όλα αυτά τα πράγματα κατά κυριολεξία. Δύο λόγια να πω για τον τρόπο του Δημήτρη. Θέλω να επικεντρώσω στο βιβλίο, όχι να μιλήσω αφηρημένα για θέματα που σχετίζονται, αλλά επικεντρωμένο στο βιβλίο. Θέλω να μιλήσω για τον τρόπο του Δημήτρη, διότι ο τρόπος μετέχει της ουσίας. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ξεκάρφωτος από την ουσία, δεν μπορεί να είναι ένα διαδικαστικό ξέμπαρκο πράγμα. Αν πούμε ότι ο Δημήτρης αγωνιά εδώ, παλεύει για το αληθές και για το ψευδές, να διακρίνει ανάμεσα τι ίσταται και τι πίπτει, αυτό νομίζω το κάνει με αγάπη και με εντιμότητα. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, διότι αναρωτιέμαι τι θα απομείνει, τι θα μας απομείνει στα χέρια μας από το αληθές, αν δεν το χειριστούμε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το κρατάμε, αν δεν το χειριστούμε με αγάπη αφενός και με εντιμότητα αφετέρου. Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο συχνά, η αλήθεια να μετατρέπεται, ας πούμε, σε πέτρες για το λιθοβολισμό του άλλου. Έτσι. Και υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, μας στοιχιώνουν έτσι, γύρω μας και μέσα μας και τα λοιπά. Βλέπουμε συχνά ανθρώπους θρησκευόμενους, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δηλώνουν πιστοί, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν άθεοι και διατυπώνουν την άποψή τους, τον ισχυρισμό τους και τα λοιπά, με δύο χαρακτηριστικά που δεν είναι κατά τη γνώμη μου τυχαία, με ταραχή και με εκδικητικότητα. Όχι μόνο με ταραχή και επιθετικότητα, αλλά ταραχή και εκδικητικότητα. Δηλαδή βράζουν διάφορα πράγματα από πίσω και ξεσπάνε άτσαλα. Επίσης υπάρχει και το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε παλαιότερα, ήταν προσκολλημένοι σε κάποιον, ας το πούμε, πνευματικό στον εκκλησιαστικό χώρο ή αποθέωναν κάποιον πνευματικό, και μάλιστα στρέφονταν κατά των υπολείπων
που δεν ήταν, που ήταν χριστιανοί αλλά όχι εξαρτημένοι από κάποιον, και τους κατηγορούσαν τους άλλους για μη πνευματικότητα, για όχι, ας το πούμε, στιβαρή πορεία προς την θέωση κτλ. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά, μερικές φορές, συγχωρέστε μου την έκφραση, που υπήρξαν γίδια κάποιου πνευματικού τέτοιου στυλ, πολύ συχνά περνάνε στην ταλαιπωρία από την προηγούμενη, ας το πούμε, να γίνουν φονταμενταλιστικά άθεοι και να εκδηλώνουν τώρα την νέα τους πίστη πάλι με τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, με ταραχή και με εκδικητικότητα. Δηλαδή ένας ξορκισμός της ίδιας της διαδρομής που έκαναν ή της ταλαιπωρίας που έφαγαν, αλλά κατά τη γνώμη μου εμπεριέχεται εδώ, δεν μπορεί να παραλείπεται από, από αυτές τις οπτικές, τέλος πάντων, και το θέμα της ευθύνης. Της ευθύνης τους. Τότε ή τώρα δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή οι διαδρομές αυτές, οι διαδρομές όλων μας, συχνά συνδέονται και με διάφορα τραύματα, η επίκληση του τραύματος, νομίζω, δεν μπορεί να είναι πάντα κάτι γλυκό, κάτι αθωωτικό κτλ. Το κόλλημα στο τραύμα, νομίζω, καταντάει εξουθενωτικό. Μπορεί κανείς δηλαδή να αφηγείται πολλές περιπτώσεις, πολλές κακοποιητικές θεολογίες και συμπεριφορές κτλ. Αλλά όταν είμαστε γραπωμένοι στο τραύμα μας ή στην αίσθηση του δίκιου μας, το οποίο ποδοπατήθηκε κτλ., από εκεί και πέρα, προφανώς ποιος νικάει? Νικάει ο κακοποιητής, ο οποίος μας κρατάει, εφόσον κρατιέται ανοιχτό αυτό το τραύμα μας, έτσι. Το κόλλημα δηλαδή σε αυτό το τραύμα, εγώ το ξαναλέω, είναι εξουθενωτικό και για όποιον τραβάει αυτό το κουπί και για τους γύρω του. Το λέω σχολιάζοντας τις θρησκευτικές ή μη θρησκευτικές συμπεριφορές, οι οποίες εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο, με ταραχή και με εκδικητικότητα. Και έτσι, όταν διάβαζα τις σελίδες του βιβλίου, το ίδιο το κείμενο, έτσι, ένα συγκεκριμένο κείμενο, όχι δύο διαφορετικά κείμενα, όταν το διάβαζα και έφερα στο νου μου τον Δημήτρη με το άπαιχτο χαμόγελό του, φτιαχνόμουν, ενθουσιαζόμουν. Όποτε τον έφερα στο νου μου κάτι φίτ, τσαντιζόμουν και έλεγα θα τον δείρω. Έτσι. Το πρώτο μάλλον θα πέρε σχέση. Σου είπα και στο τηλέφωνο ότι με το βιβλίο βρίσκω συμπτώσεις καταπληκτικές. Συμπτώσεις εννοώ ανταμώματά μας. Και θέλω να μείνω σε μερικές από τις θέσεις τώρα, πέρα από τον τρόπο που είπα του Δημήτρη, μερικές από τις θέσεις του που τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Η πρώτη, πολύ δυνατή, πολύ έντονη στο βιβλίο, αφορά την έκφραση της θεολογίας, την διατύπωση της θεολογίας με εικόνες και με μέσα άλλου κοσμοειδόλου, προνεωτερικού, για παράδειγμα, έτσι. Σχετικά, ας πούμε, φράσεις που υπάρχουν, κείμενα που υπάρχουν στην εκκλησιαστική γραμματεία για την ηλικία του σύμπαντος, ας πούμε, ή για το αν η γη ήταν ανέκαθεν όπως την βλέπουμε τώρα, ή αν όντως αποτελείται το σύμπαν από τα τέσσερα στοιχεία των αρχαίων φιλοσόφων ή όχι, κτλ. Κτλ. Ο Δημήτρης λέει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο παράδειγμα. Εδώ θα έλεγα και ναι και όχι. Γιατί η λέξη παράδειγμα, αλλαγή παραδείγματος, έτσι που έρχεται από τις φυσικές επιστήμες και έχει περάσει πάρα πολύ και στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, είναι μια λέξη που, κατά τη γνώμη μου, πολύ ακριβή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όπου. Δηλαδή, οποιασδήποτε αλλαγές υπάρχουν, δεν σημαίνει ντε και καλά αλλαγή παραδείγματος. Γι' αυτό είπα και ναι και όχι. Θέλει προσοχή που χρησιμοποιείται, γιατί υπάρχει και μια τάση, και ιδιαίτερα ίσως στον αγγλοσαξονικό χώρο, οτιδήποτε θέλει να διατυπώσει κανείς με έναν φρέσκο τρόπο, να το εισηγείται ως νέο παράδειγμα κτλ. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη ουσία μια άλλη φράση του Δημήτρη, έχω σημειώσει μάλιστα, είναι στη σελίδα 225, όπου μιλάει για τον άθλο της ερμηνείας. Και άθλος και ερμηνεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εξήγηση, τι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά είναι και η ερμηνεία, πώς επικαιροποιείται αυτό το οποίο δηλώθηκε εκεί, πώς επικαιροποιείται τώρα. Και αναφέρω τρία χαρακτηριστικά σημεία που απασχολούν τη θεολογία, απασχολούν τον Δημήτρη στο βιβλίο αυτό, με ωραίες, κατά τη γνώμη μου, απαντήσεις, αλλά είναι ζητήματα τα οποία εδώ και πάρα πολλούς καιρούς απασχολούν τη θεολογία. Το λέω αυτό για να τονώσω στον Δημήτρη και, συν της άλλης, το αίσθημα της συνάντησης. Έτσι, υπάρχει συνάντηση με πολλούς ανθρώπους και πολλά ρεύματα που τα σκέφτονται αυτά.
ένα σημείο είναι η λειτουργία του μύθου. Δηλαδή, η γλώσσα ή η αφήγηση με την οποία διατυπώνονται αλήθειες. Κοιτάξτε, υποφέρουμε πάρα πολύ από την ταύτιση γλώσσας και περιεχομένου σε βαθμό που η γλώσσα, από πολλούς ανθρώπους του εκκλησιαστικού χώρου, του θεολογικού χώρου, η γλώσσα να θεωρείται κομμάτι της αποκάλυψης. Έτσι, εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρη η οπτική, η οποία λέει ότι η γλώσσα δεν είναι μέρος της αποκάλυψης. Όποτε, είναι βασικό χριστιανικό αξίωμα, όποτε ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο, μιλάει τη γλώσσα του απέναντι, μιλάει τη γλώσσα του συνομιλητή. Οπότε δεν τίθεται θέμα μίας στάνταρ γλώσσας, ας το πούμε τη μεγάλη παραπέμπτη, ακούσαμε την ημερολογία «Εξ τη θυφρή των ουρανέ και σαλευθήτωσαν τα θεμέλια της γης». Έτσι ένα γεωκεντρικό μοντέλο με κολόνες η γη από κάτω, το οποίο έχει ανατραπεί. Και τι έγινε, σιγά τα λάχανα. Έτσι, δεν έσταξε η ουρά του γαϊδάρου με το ότι ο τρόπος δήλωσης του περιεχομένου αλλάζει, γιατί χρησιμοποιεί κάθε φορά ο άνθρωπος τα ενοιολογικά του εργαλεία, τις πολιτισμικές κατηγορίες κτλ. Έτσι, δηλαδή αυτό το θέμα του μύθου, της αφήγησης, της διατύπωσης, του τρόπου διατύπωσης μιας αλήθειας είναι πάρα πολύ μεγάλη και μακρά ιστορία στο χριστιανισμό. Είναι δηλαδή μια συζήτηση που ήδη εξελίσσεται και κυρίως από τους βιβλικούς θεολόγους. Το δεύτερο είναι, τα βάζω μαζί όλα για να μην πάρω πολύ χρόνο, σπερματικός λόγος. Οι αβάφτιστοι Άγιοι. Δηλαδή η δράση του Θεού έξω από τα κανονικά όρια της Εκκλησίας. Πράγματα που βρίσκονται μέσα στα σπλάχνα του χριστιανικού γεγονότος, αλλά παρόλα αυτά συχνά βλέπουμε άλλα πράγματα να κυριαρχούν. Αλλά κυριαρχούν, δεν κυριαρχούν. Εγώ ως θεολόγος και ως άνθρωπος που, όπως είπαν, θέλω να είμαι πιστός, οφείλω να επισημαίνω ότι είναι μέσα στον τραχανά που έχει απλώσει ο χριστιανισμός. Ή η συζήτηση για τα ιερά είδωλα. Έτσι, κρατάει η συζήτηση αυτή και η σύγκρουση αυτή του Χριστού με τα ιερά είδωλα. Λέω μια φράση που συχνά μου έχει δοθεί ευκαιρία να το πω. Δεν είναι το πρόβλημα τα είδωλα, δηλαδή τα ξώανα άλλων πίστεων που εύκολα μπορεί κανείς να τα προσπεράσει, αλλά τα ιερά είδωλα που υψώνει η ίδια η εκκλησιαστική ζωή. Και είναι κάτι που εμφανίζεται σαν καρκίνος εκ των έσω, όχι σαν μια ίωση απ' έξω. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν απίστευτα πλούσια θεολογική συμβολή. Εγώ θα τολμούσα να τα πω ότι είναι θέματα λυμένα. Και όποτε έρχεται σημερινός στοχασμός πάνω σε αυτά, όπως του Δημήτρη, είναι όχι μόνο καλοδεχούμενος, έτσι, είναι κάτι σπουδαίο. Θυμάμαι ήδη και στο βιβλίο των θρησκευτικών που υπήρχε στη δεκαετία του 90, ο Γιώργος ο Τσανανάς ο Μακαρίτης νομίζω την είχε βάλει, είχε γράψει τη φοβερή φράση, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν, ότι συχνά η Εκκλησία γίνεται φυλακή του Θεού της. Έτσι. Γι' αυτό λέω, είναι πράγματα που τίθενται και συζητιώνται, είναι μέσα στο χρέος και στην πρίγα της θεολογίας. Και μου θύμισε ο Δημήτρης και κάτι που το συζητούσα συχνά με τους μαθητές μου, ας το πούμε, στο Λύκειο Ζεφυρίου, όπου ήμουν καθηγητής. Απλά υπομένω. Ρε παιδιά, όταν ήμασταν στον νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού, λέγαμε ένα μιλαράκι και ένα μιλαράκι ίσον δύο μιλαράκια. Τα μαθηματικά ευτυχούν όταν πάει κανείς στο γυμνάσιο να ανέβει η γλώσσα του σε επίπεδο, και όταν πάει στο λύκειο να ανέβει κι άλλο, και αν πάει κανείς στο μαθηματικό να ανέβει κι άλλο. Στην καψερή τη θεολογία δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα και όντως ασκείται κατά τόπους, έτσι, ενός αντίστοιχου απαιτητικού, ας το πούμε, λεξιλογίου, μένει από μερικούς χώρους πεισματικά στο ένα μιλαράκι και στο ένα μιλαράκι. Έτσι, αυτό φυσικά αδικεί την ίδια τη θεολογία, αλλά είναι ζήτημα που συζητιέται. Και βέβαια ένιωσα σε κάποια σημεία του βιβλίου αυτό που το νιώθω και όταν παλεύουμε και γράφουμε διάφορα κείμενα και επιχειρηματολογούμε για αυτό που γράφουμε. Μερικές φορές, εγώ για κείμενά μου το νιώθω αυτό, μερικές φορές χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε διαμακρών και πεισματικά για ένα θέμα που αν το συζητούσαν νορμάλ άνθρωποι θα τους χρειαζόντουσαν 3 λεπτά.
Έτσι, μιλάμε, δηλαδή το θέμα αυτό το θέτουμε σε κάποιον, έχει έφρον άνθρωπο, μου και σε τρία λεπτά το καταλαβαίνει και τελειώνει. Αν το συζητάμε θεολογικά, μπορεί να χρειάζονται εκτενή κείμενα, ας το πούμε, και πολλές συζητήσεις και τσακωμή. Έτσι, κάτι μη υγιές συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, το συναντάμε και στο βιβλίο του Δημήτρη. Είναι υποχρεωμένος μερικές φορές, γίνεται υπερβολικά αναλυτικός, θα μπορούσε να περιορίζεται σε μία σελίδα. Αναφέρει και το πάθημα του Ράσελ εκεί, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα που παίζουν στη ζωή. Και ξέρετε όλα αυτά, γιατί αναφέρω ότι η συζήτηση που κάνει ο Δημήτρης έρχεται και κουμπώνει. Αυτό το πράγμα θέλω να πω. Γιατί το συνδυάζω και με τον τρόπο και με τα θέματα. Υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός. Το λέω έχοντας κατά νου αυτό το οποίο παίζει στις μέρες μας, αυτό το οποίο αγκομαχά, αυτό το οποίο δίνει ελπίδα, αυτό που διαψεύδει ελπίδες, έτσι όλη την πραγματικότητα του τι παράγεται στο χώρο του στοχασμού και ειδικότερα της θεολογίας. Υπάρχει ένας πειρασμός. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός, ο οποίος νομίζω είναι ναρκισσιστικός. Δηλαδή κάποιος, κάποια στιγμούλα που νιώθει ότι έχει την έλαμψη, ίσως συνδέεται και με αυτό που είπα την εκδικητικότητα προηγουμένως, περίπου ετοιμάζει κάτι και λέει, κοιτάξτε, τώρα θα σας σοκάρω. Τώρα ετοιμαστείτε, διότι εσείς θα έχετε αντιρρήσεις, αλλά εγώ θα σας αλλάξω τα φώτα τώρα με την αλήθεια που θα φέρω και θα μοιράσω την ιστορία του σύμπαντος στο πριν από το βιβλίο μου και στο μετά από το βιβλίο μου. Αυτό το πράγμα το συναντάμε. Έτσι, ποια είναι η απλή αλήθεια. Πολύ θα ήθελα, πολλές φορές έχω νιώσει ότι περίπου είμαι το κέντρο του σύμπαντος, με αυτό το κακό που υπέστην ή με αυτό το φοβερό που έκανα κτλ. Νομίζω ότι η ανθρώπινη αλήθεια και η πανανθρώπινη αλήθεια είναι ότι από το κλάμα της γέννησής μας μέχρι τον έρωτα που έχουμε νιώσει ή την διάψευσή του και μέχρι την αρρώστια, μέχρι ακόμα και την μυρωδιά του θανάτου είναι δρόμος περπατημένος και περπατώμενος από εκατομμύρια γενεών. Δηλαδή ό,τι και να βάλει ο νους μας έχει περπατηθεί. Παρόλα αυτά, ο δρόμος που χρειάζεται να περπατήσουμε προσωπικά είναι δρόμος στον οποίο ανοίγουν τα βήματά μας. Υπάρχουν και τα δύο πράγματα μαζί. Δηλαδή, ό,τι και να βάλω με το νου μου, από ό,τι μου έχει συμβεί, το λέω πολύ σχηματικά, θα βρω άνθρωπο που έχει τραβήξει χειρότερα, παρόλο που με θεωρώ το πιο βασανισμένο άνθρωπο του κόσμου. Αυτό δεν μου γλυκαίνει όμως, ή μάλλον δεν μου αφαιρεί βάρος αυτομάτως το ότι έχει περπατηθεί, γιατί το βήμα που πρέπει να γίνει σήμερα είναι το πραγματικά καινούριο. Τα βήματα μας ανοίγουν το δρόμο. Αλλά ο συνδυασμός αυτών των δύο σημαίνει ότι έχει νόημα η συνάντηση με την πανανθρώπινη εμπειρία και με την πανανθρώπινη σοφία. Ιδού ο ρόλος των θρησκειών, ιδού ο ρόλος του φιλοσοφικού στοχασμού, ιδού το ότι οι φιλόσοφοι δεν ξεκινούν μια παρθενογένεση αλλά αξιοποιούν την κληρονομιά μέχρι τώρα κριτικά για να προχωρήσουν κτλ. Ας πούμε, έβλεπα και τον υπότιτλο του βιβλίου «Αναζητώντας τον Θεό μετά τον θάνατό του». Αυτό είναι μια φράση που ήδη παραπέμπει σε μια μακρά συζήτηση. Θυμήθηκα, ίσως να το έχετε υπόψη, ένα σημαντικό βιβλίο του Μακαρίτη του Ολιβιέ Κλεμάν, «Η θεολογία μετά τον θάνατο του Θεού». Και λέω, για δες ρε παιδί μου, τι ημερομηνία ήτανε. Έτρεξα και το ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη και είδα ότι το βιβλίο του Ολιβία Κλεμάν, «Η θεολογία μετά το θάνατο του Θεού», είχε εκδοθεί στα ελληνικά, είχε μεταφράσει πριν από 50 ακριβώς χρόνια. Το 1973. Έτσι. Να συνεχίσω ή να επισπεύσω. Λοιπόν, δεύτερο σημείο, δεύτερη θέση είναι όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης σχετικά με το νόημα. Όταν είδα να πιάνει το νόημα, σκέφτηκα το εξής. Το δυσκολότερο πράγμα κατά τη γνώμη μου, ή ένα από τα δυσκολότερα, είναι όταν αν βρεθείς μπροστά σε μία πλήρη άρνηση του νοήματος. Κάθε νοήματος. Έτσι, σε απόλυτο και κυριολεκτικό. Έτσι, όχι ως ρεύμα φιλοσοφία, απόλυτο και κυριολεκτικό μηδενισμό. Εκεί δεν νιώθεις κάπου, μια αναφορά κάπου, κάπου να πιαστείς κάπου για να συζητήσει και τα λοιπά. Αλλά έλεγα από μέσα μου, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ή είναι ας πούμε ένας τσάμπα μαγιά ισχυρισμός. Δηλαδή υπάρχει μία πράξη του ανθρώπου που πώς το πω, μία στάση ζωής που να νοηματοδοτείται από την απόλυτη έλλειψη νοήματος.
ακόμα και το να σηκώσω αυτό το στήλο από εδώ και να το πάω από εκεί, συνδέεται με ένα νόημα. Δηλαδή, ο ισχυρισμός περί απουσίας του νοήματος είναι ο μόνος ισχυρισμός ο οποίος δεν εμπνέει απολύτως καμία στάση ζωής. Απολύτως καμία. Όλες οι άλλες εμπνέουν. Είναι ψέματα, είναι ψεύδος. Ο ισχυρισμός περί απουσίας νοήματος. Αλλά αν τυχόν προβάλλεται, τότε δημιουργείται ένα μεγάλο μπέρδεμα. Έτσι, συμφωνώ με το χειρισμό που κάνει ο Δημήτρης και με την επιχειρηματολογία του και το προχωρώ προς το εξής. Το νόημα, κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι το νόημα είναι δοσμένο. Ας πούμε, στην χριστιανική πίστη, το νόημα αφορά την ύπαρξη του Θεού Δημιουργού και του Θεού ο οποίος προσκαλεί τον άνθρωπο σε διάφορα. Έτσι, υπάρχει ένα νόημα σε αυτό, δοσμένο δηλαδή. Και υπάρχει και το νόημα που μπορεί να πει κανείς ότι είναι δημιουργημένο από τον άνθρωπο. Ας πούμε, πρόχειρα, αντιπολών, λέω ότι αυτό υποστήριζε, ας πούμε, ο Καστοριάδης. Έτσι, ότι ο άνθρωπος δημιουργεί, προσδίδει νόημα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως γίνεται δεκτή η σοβαρότητα της υπόθεσης που λέγεται νόημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το συνδέω με το ερώτημα περί της αληθείας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη πράξη, ανθρώπινη κριτική προς τον κόσμο τούτο, επιλογή στάσης χωρίς το ερώτημα περί αληθείας. Μπορούμε να τσακωθούμε τι είναι αληθές, τι δεν είναι αληθές, οτιδήποτε, αλλά είναι βασικό να μην προσπεραστεί το ερώτημα ότι τίθεται το αίτημα περί αληθείας. Και γι' αυτό θεωρώ το πιο κορυφαίο ψεύδος, το θηριωδέστερο ψεύδος, τη θηριωδέστερη διαστροφή, τον ισχυρισμό ή τον μεταμοντέρνο, ας το πούμε, ισχυρισμό, anything goes. Δεν υπάρχουν πανανθρώπινες αλήθειες. Σας λέω, μπορούμε να τσακωθούμε για το ποιες είναι πανανθρώπινες αλήθειες και ποιες δεν είναι, αλλά είναι χειδαιότητα ο ισχυρισμός περί πανανθρωπίνων αληθειών να συνδέεται αυτομάτως με τον απικισμό, με την επιβολή της αλήθειας, με τον τραμπουκισμό στο όνομα της αλήθειας κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος ως κάτι άλλο και όχι ως αντικείμενο χωρίς τον ισχυρισμό περί αληθείας, χωρίς την κρίση αυτό στέκει, αυτό πέφτει. Δεν μπαίνω μέσα στο τι είναι. Εγώ θα επιχειρηματολογούσα για αυτό που πιστεύω κτλ, αλλά έχει νόημα η αξία του ισχυρισμού περί αληθείας. Ακόμα και ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει πανανθρώπινη αλήθεια, δεν υπάρχει καμία πανανθρώπινη αλήθεια, το καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο ισχυρισμός από μόνος του είναι ισχυρισμός περί πανανθρώπινης αλήθειας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτό το πράγμα, αλλιώς δεν είναι άνθρωπος, αν δεν έχει μια αξιολογική κρίση για το στραβό και το ίσιο. Να το πω έτσι, χωρίς θεολογικούς όρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα του νοήματος. Και θυμίζω, μιας και ανέφερα τον Καστοριάδη, ότι ο Καστοριάδης ορίζει τρία βήματα. Δηλαδή λέει, υπάρχει μεν η εξήγηση, με την οποία καταπιάνεται κυρίως η φυσική και η βιολογία, η εξήγηση, ας πούμε, του κόσμου. Υπάρχει δεύτερον η κατανόηση, που αφορά την πρόσδοση νοήματος, έτσι, από τον άνθρωπο. Δεν αρκεί δηλαδή η περιγραφή, η καταγραφή του φυσικού ή του βιολογικού φαινομένου. Και τρίτον υπάρχει διάβγαση. Που τη διάβγαση την αποδίδει, την προσδίδει τέλος πάντων ο Καστοριάδης στη φιλοσοφία. Γιατί τον αναφέρω δεύτερη φορά τον Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης ήταν άθεος, κατηγορήθηκε από ομότεχνούς του για ανορθολογισμό, επειδή υποστήριζε ότι ο άνθρωπος είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο, έτσι, και ότι το πραγματικά νέο, το πραγματικά καινούριο αναδύεται μέσα στη ζωή, δεν εμπεριέχονταν όλα στο Big Bang, δίκη σπέρματος, έτσι, και αυτό κατηγορήθηκε για ανορθολογισμό. Ο ίδιος κατηγορεί για ανορθολογισμό τους χριστιανούς και εγώ στα ίδια του τα κείμενα βρίσκω πάρα πολύ σημαντικά ερίσματα για μια θεολογία με Θεό. Έτσι, είναι νομίζω από τις περιπτώσεις όπου γόνιμα μπορεί να παλευτούν μερικά πράγματα. Και για όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει μεταξύ πιστών και απίστων, από το εξής. Ένα σχήμα, ένα στερεότυπο πάλι που υπάρχει και είναι φτωχό και βασανιστικό. Είναι ότι η πίστη τάχα είναι το να καταπιείς αμάσιτα μερικά πράγματα, ενώ απέναντι βρίσκεται, ας το πούμε, η επιλογή ιδεών που τις περνάς από κρυσάρα κτλ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κανείς δεν καταπίνει τίποτα. Δηλαδή, μάλλον μπορεί να καταπιεί κανείς τα πάντα ή μπορεί να μην καταπιεί τίποτα.
Τι σημαίνει, για παράδειγμα, ότι με πείθει η πίστη του χριστιανισμού? Σημαίνει μια προσωπική μεταστροφή. Σημαίνει επιλογή. Σημαίνει προηγήθηκε, η μεταστροφή προηγείται. Προηγήθηκε μια πράξη επιλογής, δηλαδή ένα στοχασμός, μου κάνει ή δεν μου κάνει. Αυτό είναι το με πείθει ή δεν με πείθει. Ό,τι και αν είναι, είτε είναι η θρησκευτική πίστη στην οποία αναφέρομαι, είτε είναι κάτι άλλο. Οπότε και αυτό το παραμύθι, ας το πούμε, του αμάσιτου ή του μασημένου, ας πούμε, να τελειώνει. Διότι από την άλλη, ο Δημήτρης μιλάει για τον επιστημονισμό, τον οποίο κατονομάζει με θάρρος ως φονταμενταλισμό, και ξέρουμε πολύ καλά ότι το κάθε τι μπορεί να γίνει τυφλό. Απολύτως το κάθε τι. Όπως το κάθε τι μπορεί να αφήσει ανοιχτό σχέση, το κάθε τι μπορεί να γίνει τυφλό. Είτε είναι θρησκευτική συμπεριφορά, είτε είναι άθεη συμπεριφορά. Πολύ γρήγορα υπενθυμίζω, επίτηδες, ακριβώς για να δείξω ότι υπάρχει ένα αντάμωμα με ρεύματα σκέψης που παλεύουν και οφείλουμε να τα συναντάμε, θυμίζω ότι ο Κάρλ Μανχάιμ στο κλασικό βιβλίο του διακρίνει μεταξύ της ουτοπίας, δηλαδή του οράματος που εμπνέει την πράξη μου και την καθημερινότητά μου, και μεταξύ ιδεολογίας, δεν έχει σημασία ο όρος, λέω πώς θα χρησιμοποιεί αυτός, η οποία είναι να βρίσκεσαι, ας πούμε, στην κοσμάρα σου, άσχετο με την πραγματικότητα. Έτσι, μπορεί δηλαδή η πολύτιμη ουτοπία, η πολύτιμη ουτοπία, η αίσθηση που έλεγε από τη σκοπιά του Ernst Bloch, κάτι λείπει. Αυτό είναι το πολύτιμο που συνεισφέρει η θρησκευτική πίστη στον κόσμο. Κάτι λείπει. Αυτό λοιπόν που είναι κινητήρια δύναμη για ιστορική πράξη, μπορεί, ας το πούμε, να ξεφτύσει σε αυτό που ονομάζεται ιδεολογία, που είναι κάτι βάσει κοσμοείδωλου που έχω φτιάξει τέταρτο πλανήτη δεξιά, είτε μέσα στον θεϊσμό μου, είτε μέσα στον ηλισμό μου. Έτσι. Ή θυμηθείτε το πολύ κλασικό, αυτό έρχεται από τη δεκαετία του 80. Είναι περίπου παλιό, αλλά είναι πρίκα. Πώς ο Έριχ Φρόμα έχει ορίσει την θρησκεία. Ό,τι γίνεται κέντρο της ζωής σου, ορίζει μια θρησκευτική συμπεριφορά. Και μπορείς να έχεις, ας το πούμε, άθεους που έχουν οικοδομήσει την θρησκεία τους και μάλιστα και πολύ φονταμενταλιστικοί. Έτσι, αυτά είναι χιλιοσυζητημένα, χιλιοϊπωμένα και τα χρειαζόμαστε τα βήματα που ανοίγουν κι άλλα καινούργια μονοπάτια. Και βέβαια είναι το μεγάλο ερώτημα της ύπαρξης ή όχι, της ελεύθερης βούλησης. Και εδώ έχω πάρα πολλούς προβληματισμούς. Θα πω μόνο ένα πράγμα, υπερασπιζόμενος το θεμητό της πίστης. Έτσι, εγώ δεν μπλέκω στην επιφανειακότητα, κατά τη γνώμη μου, των αποδείξεων της πίστης ή της απιστίας. Μπορώ να αποδείξω ότι αύριο είναι Κυριακή. Και σε περίπτωση που αποδείξω ότι είναι αύριο Κυριακή, συγχωρέστε μου την έκφραση, πρέπει όλοι να βγάλουμε το σκασμό. Είναι Κυριακή, θέλουμε, δεν θέλουμε. Αντιρρήσεις δεν υπάρχουν. Έτσι. Δεν υπάρχει νοηματοδότηση. Εκεί όμως τα πράγματα που υπάρχει νοηματοδότηση, φυσικά και υπάρχουν αποκλίσεις κτλ. Στο θεμητό λοιπόν της πίστης, θέλω να κρατήσουμε στο νου μας το εξής. Τι σημαίνει για το αν υπάρχει ένας απόλυτος δετερμινισμός, αν υπάρχει ελεύθερη βούληση ή αν και αυτό που νομίζουμε ελεύθερη βούληση είναι στην πραγματικότητα προκαθορισμένο, προσδιορισμένο, παράγοντες, απλώς δεν το βλέπουμε, και όλη αυτή η συζήτηση. Ούτε θα καταφύγω σε επιχειρήματα που τα θεωρώ πάρα πολύ επιδερμικά περί κβαντικής φυσικής που γοητεύουν διαφόρους θεολόγους για την αρχή της απροσδιοριστίας κτλ. Καθόλου τέτοια πράγματα. Εάν τυχόν, πώς το πω διαφορετικά, το να υπάρχει Θεός το θεωρώ όχι μόνο κάτι, ας το πούμε, που στέκει, αλλά και πανέμορφο, διότι είναι η απόλυτη κατάφαση της ετερότητας. Μεγαλύτερη κατάφαση από αυτήν δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι αν τυχόν στερηθώ την πίστη, το σύμπαν μου γίνεται μικρότερο. Διότι πέρα από τα αφελή και τελειωμένα σχήματα, ο Θεός είναι πέρα από την ύλη. Όχι. Ο Θεός είναι πέρα από την ύλη και από το πνεύμα. Ο Θεός είναι πέρα από κάθε πραγματικότητα του κόσμου. Που το λέμε στη θεολογική γλώσσα, πέρα από κάθε τι κτιστό, υλικό ή άειλο. Πώς να το πούμε. Είναι το απόλυτα άλλο. Αν βάλω στο κουρμπέτι το απόλυτα άλλο, αυτό για μένα είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι σούπερ γοητευτικό. Είναι το απόλυτα διαφορετικό, η απόλυτη ετερότητα. Και εδώ έχουμε μία κατάφαση αυτού του πράγματος. Αλλιώς, όπως σας είπα, νιώθω το σύμπαν να γίνεται μικρότερο.
Τελευταίο, πολύ γρήγορα, να σας κουράσω, είναι για το θέμα της εμπειρίας. Εδώ θα διατυπώσω μία συμφωνία και κάποιες σκέψεις συγκρατημένες. Λέει ο Δημήτρης, δεν μπορεί να υπάρξει θεολογία χωρίς την εμπειρία του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει θεολογία χωρίς την εμπειρία του Θεού. Και συμφωνώ. Συμφωνώ. Θέλει μόνο συζήτηση η λέξη εμπειρία, αλλά συμφωνώ. Για παράδειγμα, αν τα παιδιά έχουν στο σχολείο μπροστά τους έναν θεολόγο που κάνει religious studies, έχει διαφορά από έναν θεολόγο ο οποίος κάνει theology. Αναφέρω στους δύο κλάδους που υπάρχει σε πολλά πανεπιστήμια και στο εξωτερικό, ας το πούμε, τη διάκριση. Δηλαδή, αν έχουν θεολόγο ο οποίος πιστεύει, αν ο Θεός δώσει και δεν είναι κανένας στόκος μουτζαχεντίν, έτσι, αν πιστεύει, έχουν μπροστά τους, πώς να το πούμε, πληρέστερο δείγμα του γνωστικού αντικειμένου. Mm. Έτσι, πληρέστερο. Τι σημαίνει στη ζωή η πίστη. Όχι τι σημαίνει για να την καπελώσεις τον άλλο να κάνεις κεφαλοκλείδωμα. Έτσι είναι λεπτές διακρίσεις, ελπίζω να μην παρεξηγούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εκεί που έχω κάποιες όχι συγκρατήσεις είναι το εξής, ότι η επίκληση του βιώματος, η επίκληση της εμπειρίας δεν μπορεί εύκολα να γίνει μία προβολή δικών μου πραγμάτων και να νομίζω ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν όντως ως γεγονότα έξωθεν. Έτσι. Υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Μην θεωρούμε πραγματικότητα την κάθε ονειροφαντασιά μας. Χωρίς να ακυρώνω αυτό που είπα, τη σημασία της πραγματικής εμπειρίας. Και όταν μιλάμε για εμπειρία, νομίζω δεν θα πρέπει να την ταυτίζουμε ντε και καλά με κάτι, ας το πούμε έτσι, το λέω πολύ έτσι απλά και σχηματικά, με κάτι πραγματοποιημένο. Δηλαδή, όταν λέμε εμπειρία, είναι κάτι που βίωσα. Κάτι που βίωσα. Έχω εγώ να αφηγούμε, σαν να πιάσουμε, ας πούμε, αυτή την μίζερη κουβέντα που πιάνουν όσοι έχουν πάει φαντάρι. Τι ζήσαμε. Η εμπειρία, εμπεριέχει και κάτι άλλο. Εμπεριέχει και την εμπειρία της έλλειψης εμπειρίας. Την εμπειρία, δηλαδή την προσδοκία. Mm-hmm. Την δίψα για αυτό που θέλω και δεν έχει ακόμα. Αυτό που προσδοκώ. Αυτό είναι μια εμπειρία που δονεί αυτή η προσδοκία. Προσδοκώ να έρθει, για παράδειγμα, η αγαπημένη μου, ας το πούμε, να το παραλληλήσω έτσι. Και έχει αυτό το μη πραγματοποιημένο, μη πλήρως ακόμα αυτή την εκκρεμότητα. Εδώ θα πρόσθετα στο κεφάλαιο αυτό περί της εμπειρίας, το οποίο το βρήκα αρκετά εκτενές, θα πρόσθετα το εξής. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος εμπειρίας, εκτός από τους τρόπους που ψηλαφεί ο Δημήτρης. Είναι η εμπειρία μέσω του incognito Θεού. Δηλαδή, είναι αυτή η μυστήρια εμπειρία, ο Χριστός μας έχει πει σε ποιες περιπτώσεις θα είναι ο ίδιος εκεί, αλλά δεν θα αναγνωριστεί. Μπαίνει το θέμα δηλαδή της σχέσης μας με τον τεθραυσμένο άνθρωπο. Έτσι, με τον τεθραυσμένο άνθρωπο. Σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε οι χριστιανοί τον Κύριό μας, δεν είναι πασίδηλος, όμως μας έχει διαβεβαιώσει έτσι, ότι είναι θεωτική εμπειρία αυτή η με ευρία έννοια, ας το πούμε, πολιτική πράξη. Έτσι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, συμπτύσω πολλά, θα σταματήσω εδώ, μακάρι να δοθεί χρόνος για συζήτηση, έτσι προσπερνώ χίλια δυο άλλα που έχει δώσει ο φίλος Δημήτρης αφορμές και θα του αφήσω ένα αντιδωράκι σχετικά με την αντιλόπη του. Είναι μία από τα χωράφια που αγαπώ, είναι μία παροιμία αφρικανική, για την οποία υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν είναι αφρικανική εμπειρία ή αν το πρωτοδιατύπωσε ο Άμπε Γκουμπένκα, ένας Αιθίωπας συγγραφέας και τα λοιπά, στη δεκαετία του 70. Λέει, κάθε πρωί όταν βγαίνει ο ήλιος, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, ξυπνάει μία γαζέλα, μία αντιλόπη και ένα λιοντάρι. Θα βρείτε και τα δύο μέσα στο βιβλίο του Δημήτρη. Αλλά συνεχίζει ως εξής.
Η αντιλόπη θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να τρέξει γρηγορότερα από το γρηγορότερο λιοντάρι για να επιβιώσει. Αλλά και το λιοντάρι ξέρει ότι πρέπει να τρέξει γρηγορότερα από την πιο αργή γαζέλα για να επιβιώσει. Έτσι, οπότε είναι το τρεχαλιτό και του ενός και του άλλου με το νόημα, αλλά εκτός από το τρεχαλιτό τους που τραβάει την προσοχή μας, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι αυτά συμβαίνουν επειδή ανατέλει ένας ήλιος. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ, σταματώ εδώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Οφείλω να πω ότι τον τίτλο τον οφείλω στον Αλέξη, που διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα μου είπε ότι αυτό θα βάλεις για τίτλο και λέω αμέσως αυτό είναι. Το μόνο που θα ήθελα να σχολιάσω στο Θανάση είναι ότι συμφωνώ σε αυτό με το οποίο διαφωνεί μαζί μου. Ότι και ίσως δεν το, ίσως δεν, ότι δηλαδή για το πόσο επικίνδυνο είναι να θεωρούμε αυτό σκοπό την εμπειρία ή να της δίνουμε μια βεβαιότητα την οποία δεν της αξίζει. Το αναφέρω εγώ μέσα, ίσως δεν έπρεπε, δεν το κάνω όσο θα έπρεπε. Δίνω τον λόγο στον Αλέξη τώρα. Ανοίξε πολλά ο Θανάσης και ίσως δοθεί ευκαιρία στο τέλος να τα πιάσουμε λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, εγώ έχω μια επιφύλαξη όμως και είμαι λίγο πάντα, πώς να το πω, έτσι ζόρικος προς το κοινό μου, με την εξής έννοια, επειδή πάντα υπάρχει το πρόβλημα στις παρουσιάσεις ότι ανοίγονται πάρα πολλά βαρέλια και πάρα πολλά μπουκάλια, κάποια σχετίζονται με το βιβλίο, κάποια λιγότερα, λιγότερο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πιάσει κανείς ευρύτερες κουβέντες, είτε φιλοσοφικές είτε θεολογικές, και τελικά να μην εστιάζει τόσο πολύ στο βιβλίο που είναι να παρουσιαστεί και είναι να συζητηθεί. Εγώ θα είμαι λίγο πιο συντηρητικός, λίγο πιο ακαδημαϊκός, θέλοντας να σας κάνω μια, και για αυτούς που το διαβάσανε, μια μικρή συστηματοποίηση, και για αυτούς που δεν το έχουν προσεγγίσει, μια παρουσίαση όντως του ποιοι είναι οι άξονες του βιβλίου και του ουσιαστικά τι περίπου μας λέει, για να μπορούμε ίσως να δέσουμε πιο σφιχτά τη ζήτησή μας πάνω στο Δημήτρη και πάνω στην τέλεια αντιλόπη του. Να πω λοιπόν ότι θα κάνω μια κάπως πιο γενικότερη εισαγωγή και μετά θα φωτίσω τους βασικούς άξονες και πυλώνες της όλης προσέγγισης του βιβλίου. Τονίζω όμως ότι δεν θα το κάνω αντιστοιχτικά προς το Θανάση ή ως υποτιθέμενος αγνωστικιστής από τη μεριά του αγνωστικισμού, γιατί το πρόβλημα με το κεφάλαιο της φιλοσοφίας και του αγνωστικισμού και των κοινών πεδίων με την θεολογία, που είναι κυρίως η φιλοσοφική θεολογία και η, ας την πούμε, ψυχολογία της θρησκείας, είναι ότι είναι αχανή παιδεία. Έχω αρκετά περπατήσει τα παιδεία αυτά, αλλά είναι και παιδεία υπονομευτικά για μια θέση, για μια οποιαδήποτε θέση, είτε θρησκευτική μέσα από κάποιο σύστημα, είτε λίγο πιο ανοιχτή όπως αυτή του Δημήτρη. Δηλαδή είναι παιδεία βαθιάς αμφισβήτησης, έστω και αν έχουν διατυπωθεί από ανθρώπους που δεν τοποθετήθηκαν για την ύπαρξη όχι του αντικειμένου για το οποίο μιλάνε, ή των φαινομένων, της εμπειρίας, των πεπιθήσεων κλπ. Στην πραγματικότητα όμως είναι σκληρά εργαλεία για να υπονομευτεί οποιαδήποτε μορφή πίστης και οποιαδήποτε μορφή εμπειρίας. Δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο πεδίο, πιο θεωρητικό, πιο ακαδημαϊκό. Υπάρχουν και καθηγητές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που ασχολούνται με τη φιλοσοφία της θρησκείας, με την ψυχολογία της θρησκείας. Και για να μην υπονομεύσουμε τόσο πολύ την ανάγνωση του Δημήτρη, εγώ θα κάνω τον, ας το πούμε, φιλοσοφίζοντα οπαδό της θρησκείας του Δημήτρη, να το πω λίγο χιουμοριστικά έτσι, μια προσπάθεια όχι τόσο υπεράσπισης όσο τίμιας παρουσίασης και συστηματοποίησης. Δώστε μου λίγο χρόνο, νομίζω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον στην αίθουσα αυτή, δεν τα συζητάμε μεταξύ αδιάφορων για το Δημήτρη, για το βιβλίο του. Ξεκινάω με το πιο γενικό. Όσοι από εμάς έχουμε μάθει, ίσως από την αγάπη μας για τη λογοτεχνία, να διαβάζουμε δεκτικά, να αφινόμαστε στη ροή ενός ξένου κειμένου, σαν να πρόκειται για ένα ταξίδι σε ξένη πόλη, προσπαθώντας να συγκρατηθούμε την ώρα που μιλάει ο ξεναγός, γνωρίζουμε ότι ένα βιβλίο είναι μεταξύ άλλων μια διπλή αποκάλυψη. Ενός ανθρώπου, αυτού που φανερώνεται στη φωνή της γραφής, και μιας οπτικής στην πραγματικότητα και τον κόσμο, αυτής που προτείνεται ως ανάγνωση της πόλης κατά την ξενάγηση. Θα το πω κι αλλιώς. Σε κάθε βιβλίο ανεβαίνει μια θεατρική παράσταση, όπου παίζεται ο κόσμος.
Ακίνητοι εμείς στο θεωρείο, παρακολουθούμε ή χαζεύουμε, ενώ μας εισάγει ταυτόχρονα στα καμαρίνια μιας ηθικής και μας αφήνει να εξετάσουμε το φωτισμό και τα σκηνικά μιας μεταφυσικής. Ειδικά δε στο προσωπικό δοκίμιο, στο οποίο δεν μεσολαβεί ανοικιωτικά η φωνή ενός αφηγητή, έχουμε πρόσβαση παντού. Ακουμπάμε ό,τι θέλουμε χωρίς να μας δει κανείς. Ανακατεύουμε τα μαλλιά του υποβολέα. Πειράζουμε τα πτερίγια των προβολέων. Κανείς δεν μας ενοχλεί και κανείς δεν μας λέει ότι όλος χώρος είναι σχολή σκηνοθετών. Κάθε δοκιμιακό βιβλίο που εγκύπτει στην ύπαρξη με τόνο προσωπικό είναι μια παράσταση για σκηνοθέτες. Μια πρόταση για τη δική μας σκηνοθετική προσέγγιση της ζωής. Ίσως υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες ζητημάτων στη ζωή. Τα ευπρόσιτα στην καθημερινή εμπειρία και τα φασματικά ή οικοτολογικά που όντως δυσπρόσβατα είναι και δυσεξιχνίαστα και απαιτούν ολιστικά κοσμοείδωλα λίγο πολύ αυθαίρετα. Ως προς τα πρώτα μπορούμε να μιλάμε για το ταξίδι της προσωπικής βιογραφίας και ορίμανσης που πατάει σε αναθεωρήσεις, σε μια απτή μαθητεία που επιφέρει μετατοπίσει στη στάση μας τους καρπούς της φρόνησης, όπως λέγεται φιλοσοφικά. Ως προς τα δυσεξιχνίαστα, το ταξίδι του ενήλικα δεν αποκλείεται να είναι ένα ταξίδι σημειωτών. Ένα χωρίς μετακίνηση ταξίδι προς το βάθος, μιας σταδιακής αποκάλυψης του εαυτού μας, της βαθύτερης γεωλογικής τρώσης του, της βαθύτερης γεωλογικής τρώσης του ίσως καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, εν τέλει ανεπηρέαστου φυσικού μας μεταφυσικού προσανατολισμού, πιο κάτω από αυτό που ήδη αντιλαμβανόμαστε και πρεσβεύουμε προς τα έξω, π.χ. σε προσωπικές συζητήσεις με άλλους, ως αυθεντική τάχα θέση μας. Αυτό που εννοώ είναι ότι αν και ελεύθερη και πλέον πλήρης αποδεκτή στην υποκειμενικότητά της, δεν είναι αξιόπιστη η κοινωνική ταυτότητα της όποιας μεταφυσικής μας, αποτελεί διανοητικοποίηση, όπως λέγεται στην ψυχανάλυση, και άρα στρεβλή εκπροσώπηση πιο ευάλωτων στρώσεων και μάλλον διαβίου ανεπηρέαστων ροπών μας, που δεν αποκαλύπτονται ούτε στην ιδιωτική καθημερινή πρακτική μας, καθώς αυτή οφείλει τα περισσότερα στη μηχανική συνήθεια, όχι σε αυτεπίγνωτες διαβουλεύσεις επί της ψυχολογικής μας αλήθειας. Γι' αυτό βρίσκω επιδερμικούς και πλανερούς τους σχετικούς χαρακτηρισμούς της ταμπελίτσας αγνωστικιστής, θεϊστής κλπ. Πιστός για τον Αθανάση και που επιλέγουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Προσωπικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι, ως προς τις θεολογικές τους συνιστώσεις, τρόπον τεινά υβρίδια. Είναι, θα πω και τα τρία, είναι αθεϊστικά μη ασκούμενοι αγνωστικιστικοί θεϊστές. Δηλαδή δεν έχουν καμία γνώση ή βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός, αγνωσία. Πιστεύουν υποσυνείδητα και παθητικά ότι κάτι υπάρχει, θεϊσμός, αλλά ζουν πρακτικά ως αθεϊστές. Μόνο σε grand situation, τις καταγιάσπερες οριακές συνθήκες, αναδύεται ο υποκείμενος θεϊσμός τους. Ο Δημήτρης, στο βιβλίο αυτό, καταθέτει κάτι δύσκολο, την ψυχολογική και νοητική του αναμέτρηση με το θέμα αυτό. Το γνωρίζω από τα παιδικά μας χρόνια και τολμώ να πω ότι στο βιβλίο ανιχνεύει και ορατοποιεί τις φλέβες του προσωπικού του μεταφυσικού ορυχείου, το ανέκαθεν από την εφηβεία υπαρκτού. Εξωτερικεύει προς την επιφάνεια τη φυσική του μεταφυσική, οργανώνει και εκλογικεύει γλαφυρά και αρκετά μαχητικά την αυθόρμητη όσο και αδιάβρωτη θεολογική του ενδοσκόπηση ή διέστηση, αν έχω δίκιο ότι για τον καθένα μας είναι τελεσίδικη η βαθύτερη γεωλογική στρώση της μεταφυσικής μας και ότι κάθε περιπέτεια και κάθε ανάγνωσμα, βίωμα ή άλλη διακύμανση της ζωής απλά ξεσκεπάζει τμήματα και πετρώματα της βαθύτερης τρωματογραφίας. Οι ίδιοι συχνά έχουμε την αίσθηση μεγάλης απομάκρυνσης και ταξιδιού με ποντοπορίες, ανακαλύψεις και προσεγγίσεις ξένων λιμανιών με φουρτούνες και λευκές φάλαινες. Άλλοι, πιο ήρεμοι εξωτερικοί παρατήρητες, βλέπουν ότι πρόκειται για περιπέτειες και θεομηνίες ένθεν του λιμενοβραχίωνα. Η εικόνα δεν είναι ακατάλληλη. Κατά το ίμιση μόνο προστατευμένο, από κουλοχέρι μόνο εναγκαλισμένο το ανθρώπινο πεπρωμένο. Και αν υπάρχει Θεός Παντοκράτορας, τώρα θα μιλήσω σαν γνωστικιστής, η καλύτερη του απόδοση θα ήταν με ένα χέρι. Ένα μέρος του ανθρώπινου βρέφους που είμαστε εξέχει από την κουβέρτα της θείας αγκαλιάς και κρυώνει. Η περιήγηση λοιπόν στην πόλη που ανέφερα εισαγωγικά ίσως συντελείται στην εσωτερική πόλη της καρδιάς του ξεναγού. Κατά το «η πόλη θα σε ακολουθεί»
Ως απάντηση στο «θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα, μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή» του Καβάφη. Αυτό όμως δεν κάνει λιγότερο ενδιαφέρουσα για μας την ξενάγηση. Από τη μεριά μου θα προσπαθήσω να δώσω ένα χάρτη σε μικρή κλίμακα, ιδίως στα υψώματα και φυλάκια. Το λέω, το κάνω και για αυτούς που το διαβάσανε, έχοντας την deformation professionnel του φιλοσοφίζοντα και του λίγο πιο ακαδημαϊκού. Το κάνω και για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Είναι κάπως και για τους δύο νομίζω προσβάσιμο. Λέω χάρτη γιατί εννοώ ένα σχεδιάγραμμα συστηματοποίησης των κομβικών θέσεων του βιβλίου, οι οποίες μας δίνονται αρκετά ξεκάθαρα, λιτά, ευθύβολα και κατασταλαγμένα, ζωντανεμένα με παραδείγματα και αναλογίες και μικρές παραφραστικές επαναλήψεις για την καλύτερη κατανόηση, αποβάλλοντας σχεδόν προγραμματικά κάθε λόγιο στοιχείο, το πει και ο Θανάσης. Αφετηρία του συγγραφέα είναι η δυσαρέσκειά του με τα υπάρχοντα θρησκευτικά συστήματα, τους θρησκευτικούς θεσμούς. Πρωτίστως ως αγγυλώσεις μεταφυσικών σχολαστικισμών και ως συστήματα δογμάτων και ετιμιγοριών που συγκροτούν ιδεολογίες και για τον κόσμο. Η κριτική είναι, μιλώντας πάντα συνολικά για τα επιχειρήματα του βιβλίου, διπλή. Πρώτον, ένα είδος αυτοπεριθωριοποίησης. Με τα λόγια του Τζον Μπάτλερ, επανέρχεται συνέχεια σε δύο πρόσπαθα, τα ακούστηκε στη δικιά μου την εισήγηση, ο Τζον Μπάτλερ και ο Τζέιμς Φίνλι. Με τα λόγια του Μπάτλερ, η Εκκλησία έχει επιλέξει ένα κυρίως επιφανειακό ρόλο για τον εαυτό της. Δεν είναι μπροστοφυλακή της πνευματικής ζωής, αλλά περισσότερο ένα υποκατάστατο. Και δεύτερον, η θρησκειακή εθελοτυφλία. Η περιχαράκωση σε θέσεις που δεν συνάδουν ή προσβάλλουν τον διαφωτισμένο φιλοσοφικά και επιστημονικά νου. Καθώς οριμάζουμε πνευματικά, η Εκκλησία, μιλάω πάντα για θέση του Δημήτρη, καθώς οριμάζουμε πνευματικά, οι εκκλησίες και οι τελετές μας θυμίζουν την πλανερή ανθρώπινη ερμηνεία. Η θρησκεία σταδιακά φαντάζει είδωλο, αν μη τι άλλο, λόγω της αρνησικοσμίας της, της περιφρόνησης του κόσμου, των εγκοσμίων και της λεγόμενης υποτιμητικά υλικής και σαρκικής διάστασης, ή λόγω της μικρότητας των δογματικών αψιμαχιών που μοιάζουν να θέλουν να δεσμεύσουν τον Θεό που έπλασε αυτόν τον κόσμο. Η θρησκεία διαλύεται και σβήνει κατά τη μεταρσίωσή μας προς το Άγιο Πνεύμα. Το προνεωτερικό θρησκευτικό παράδειγμα χρειάζεται λοιπόν διεύρυνση και εμπολής ριζική μεταρρύθμιση. Τα ερωτήματα απαιτούν νέες κοσμοθεάσεις. Αναφέρει ενδεικτικά θέσεις της προνεωτερικής θεολογίας, τη σκληρή διάκριση ανθρώπου και ζωικού βασιλείου, την ειδοκεντρική αποκλειστικότητα του ανθρώπου να σχετίζεται με το Θεό, τη βιολογικά υβριδική φύση του μη υποσαχάριου Homo sapiens, το 2% των γονιδίων μας ανήκουν στο είδος Homo neanderthalensis, την εν τέλει εξελιγμένη, αντίστοιχη ενός νηπίου, ευφυΐα πολλών ζώων με αυτοσυνείδηση, το γενετικά και επιγενετικά μη ταυτόσιμο της ανθρώπινης φύσης λόγω διαρκούς μετακίνησης του βιολογικού υποβάθρου της, την υπερπιθανή ύπαρξη νοήμων ονόντων σε εξωπλανήτες, την ανθρωπομορφική και αντροκεντρική οπτική στο Θεό κλπ. Το ζητούμενο κατά τον συγγραφέα είναι μια διπλή θεολογική ορίμανση, η αναθεώρηση κοσμοθεωρητικών αγγυλώσεων και η εγκατάλειξη στατικών μαρμάρινων δογμάτων ένεκα του αμέθεκτου, απερινόητου και άφατου του Θεού, χάριν ελαστικών και ανοιχτών ακόμα και στην πλήρη ανασκευή αποφάνσεων μιας μεταφυσικής που έχει διαρκή επίγνωση του αμυγός αλληγορικού χαρακτήρα της. Η θέση του συγγραφέα είναι η εξής, εισαγωγικά. Το ξέρω πως οι θρησκευτικοί μύθοι δεν στέκουν, αλλά αυτό που καλλιεργούσαν στον κήπο τους, ως πίστη στο Θεό, είναι αληθινό. Και για να το πεις αυτό χρειάζεσαι ένα νέο κήπο. Ιχνηλατεί λοιπόν την πορεία προς ένα τέτοιο κήπο. Το ασυνήθιστα πλεονάστικο της έκφρασης «ιχνηλατώ την πορεία», όχι τον ίδιο τον κήπο, ίσως δεν είναι τυχαίο ρητορικό λύστημα, καθώς καταδεικνύει την υψωμένη στο τετράγωνο δυσκολία έβρεσης του ζητουμένου, του κήπου. Στη μεταβατική αυτή φάση του λεγόμενου, αρχικά είχα αμφιβολίες αν έχει την παραμικρή σχέση με αγνωστικισμό, ώσπου θυμήθηκα τη γερμανική ορολογία στη φιλοσοφία «undogmatischer Agnosticismus». Δεν είναι δόκιμο στην Ελλάδα, δεν είναι γνωστός, υπάρχει έννοια του αδογματικού αγνωστικισμού, που είναι, το εξηγώ, έχοντας χάσει οριστικά την εμπιστοσύνη του Δημήτρη και γενικότερα κάποιος στην Εκκλησία και θρησκεία, αλλά εξετάζοντας ανοιχτά το ενδεχόμενο της πίστης στην ύπαρξη του Θεού, και ο Δημήτρης εκκινεί από τις εξής προκείμενες. Πρώτον, η αυθεντική εμπειρία του Θεού δεν παπαγαλίζει μια θρησκευτική ιδεολογία, αλλά ενσωματώνει τη σοφία που του χάρισε η εμπειρία αυτή σε ό,τι αληθινό έχει βρει στη θεολογική παράδοση. Μη διεκδικώντας όμως την κλειστότητα του συστήματος. Είναι αδιανόητο, λέει, οποιαδήποτε θεολογία να κατέχει την αλήθεια, δεδομένου του άφατου και της απειρότητας του Θεού.
Δεύτερον, αναγκαία η βοήθεια φωτισμένων ανθρώπων που πείθουν για την ύπαρξη ουσιαστικών εμπειριών, αλλά ταυτόχρονα δεν χτίζουν το θεολογικό τους παράδειγμα αφελώς. Η δυσπιστία του συγγραφέα απέναντι στην εξαγγελία τελικών αληθιών περί της φύσης του Θεού, τον κάνουν να προκρίνει το εξελικτικό μοντέλο, αυτό της σταδιακής ορίμανσης τόσο πίστης όσο και θεολογίας, μέσω των συνεχών ενημερώσεων και της αναμόρφωσης μες restauratio εν προόδο, ακόμα και των κομβικών στοιχείων τους. Και σε αυτό διαφέρει από το χριστιανισμό, όσο και αν ήθελε ο Θανάσης να αναδείξει τα κοινά στοιχεία, εδώ κινούμαστε ουσιαστικά εντελώς αδογματικά. Το ενδιαφέρον είναι η άρνηση θεολογικού θεμελιωτισμού, όπως λέγεται στη φιλοσοφία. Το παράδειγμα που προτάσει είναι μια αιωνή δυναμική θεολογία, είναι η περιγραφή της φυσικής πραγματικότητας από τις θετικές επιστήμες. Αυτό είναι το παράδειγμα και αλλαγή παραδείγματος που σχολίασε και ο Θανάσης. Είναι το των θετικών επιστημών. Παρότι ο πολιτισμός έκανε ακόμα και πεδαριώδη λάθη στη σύλληψη της πραγματικότητας, η αλλεπάλληλη υπέρβασή τους εμβαθύνει διαρκώς τη γνώση μας περί φύσεως. Μια αντίστοιχη μεθοδολογία κριτικών ελέγχων για την ορίμανσή της χρειάζεται και η μεταφυσική, κατά το Δημήτρη. Η επιστήμη ως project εν προόδο χρησιμοποιεί την αρχή της διαψευσιμότητας, έτσι. Είναι Popper, το ξέρετε, είναι θεμέλιο της επιστημολογίας, θεωρίας επιστήμης. Χρησιμοποιεί λοιπόν η επιστήμη ως project εν προόδο την αρχή της διαψευσιμότητας, αναζητά ενεργά την ανασκευή πιθανών πλανών και την αντικατάστασή τους από λειτουργικότητες θεωρίες. Αυτό καλείται να κάνει και η μεταφυσική, δηλαδή να τις αναζητά ενεργά. Τελεσίδικες αλήθειες δεν υπάρχουν ούτε στην επιστήμη, μόνο υποθετικές προσομοιώσεις. Και εκεί η πρόσβαση στην πραγματικότητα είναι ελλιπής και σχηματική, όπως δείχνουν π.χ. τα ερμηνευτικά κενά και το απροσνόητο της κβαντομηχανικής ή των επιστημονικών συνιστοσών της ελευθερίας της βούλησης. Και λόγω του ασυμβίβαστου πολλών επιστημονικών θεωριών μας, π.χ. της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής, είμαστε, λέει ο Δημήτρης, και έχει δίκιο, σχεδόν βέβαιοι ότι οι τωρινές θεωρίες θα ανατραπούν. Αυτό ποτέ δεν ήταν πρόβλημα για την επιστήμη, τη δομή της οποίας αποτελούν οι επαναστάσεις. Τόμας Κουν, έτσι το ανέφερε και ο Θανάσης, τη δομή της επιστήμης αποτελούν οι επαναστάσεις, δηλαδή οι απότομες και ριζικές αλλαγές οπτικής, ενώ παραδόξως αντιμετωπίζονται ως απειλή για το περιχαρακωμένο και αμυντικό, ακόμα και παρανοϊκό στην ανασφάλειά του, κοσμοείδωλο της θρησκείας. Ο συγγραφέας, ο Δημήτρης, αντιτίθεται εμφαντικά. Δεν υπάρχει καμία αληθινή γνώση, καμία αληθινή κατάφαση, καμία αλήθεια που θα μπορούσε να μην αγκαλιάζεται από τον αληθινό Θεό. Αν ο Θεός είναι σαν τον ουρανό που αγκαλιάζει όλη την πλάση, τότε δεν θα μπορούσε να της αρνείται κάτι από τη φύση της. Η χρήση του κοινού νου, της λογικής και των επιστημονικών πορισμάτων, όχι μόνο ως ασφαλιστική δικλίδα, αλλά ως κριτήριο αληθείας, είναι ένα από τα θεολογικά κριτήρια εν είδη φυσικής φιλοσοφικής θεολογίας, φιλοσοφία rationalis όπως λέγεται, που προκρίνονται στο βιβλίο. Είναι το εφαλτήριο της μεθοδολογικής αμφιβολίας του. Κάτι, λέει, που είναι παράλογο, δεν μπορεί να αποτελεί αληθινή θεολογία. Το υπέρλογο δεν είναι παράλογο. Και φιλοσοφία και επιστήμη είναι πολύτιμη βοηθή στη διάσωσή μας από το θεολογικό ψεύδος. Ομοίως σημαντικά και τα επιχειρήματα των αθεϊστών για το αλφάδιασμα της οπτικής. Όταν οι θεολόγοι διαπιστώνουν ότι η εγκόσμια γνώση απειλεί τη θεολογία τους, οφείλουν να αναθεωρήσουν τη θεολογία τους, όχι να αντιταχθούν στη γνώση, κατά το Δημήτρη. Για τη δυσκολία πρόσβασης στην οποιαδήποτε αλήθεια, π.χ. για τη δυσκολία περιγραφής ακόμα και της φυσικής πραγματικότητας, ο συγγραφέας αναφέρει το παράδειγμα του πράσινου τραπεζιού, πολύ γλαφυρά κατά τη γνώμη μου. Το χρώμα που το αποδίδουμε δεν υπάρχει στο αντικείμενο, αποτελεί τρόπο αντίληψης μήκος κύματος του φωτός από τον εγκέφαλό μας. Ακόμα και η πραγματικότητα της κατέστησης αντίληψης, όπως λέγεται στη φιλοσοφία, είναι μύθος. Πρόσβαση στα πράγματα καθεαυτά δεν έχουμε, όπως το θέτει η φιλοσοφία ένθεν του Καντ. Ούτε και με τη γλώσσα της επιστήμης δεν μπορούμε να περιγράψουμε επαρκώς πτυχές της πραγματικότητας, ιδίως τις υποκειμενικές, όπως τη βίωση των χρωμάτων ή της μουσικής. Η εμπειρία της μουσικής αποτελεί ένα είδος γνώσης που αφορά την δυνατότητα, λέει ο Δημήτρης, του σύμπαντος να γεννά αυτή την υποκειμενική εμπειρία στον άνθρωπο. Ειδικά το υποκειμενικό βίωμα υπερβαίνει κάθε τρόπο αναπαράστασης, υπερβαίνει και την απότατη εκφραστική υφαλοκρηπίδα, εντεύθεν τη στενή ακτογραμμή των επιστημονικών γλωσσών. Πώς επικοινωνείται, π.χ., μια αισθητηριακή εμπειρία όπως η γεύση ενός φρούτου
ή το καλλιτεχνικό βίωμα μιας σύνθεσης, ή το συναισθηματικό βίωμα του έρωτα ή της ανακούφισης, ή το ηθικό βίωμα της ενοχής ή της ελευθερίας. Το άρρητο και ανεκδίγητο δεν αφορά λοιπόν μόνο τη μεταφυσική. Δεν έχουμε λέξεις ούτε για πράγματα που κατανοούμε ή αναγνωρίζουμε ευκρινώς στο καθημερινό βίωμα. Πώς να έχουμε για εκείνα που αγνοούμε και μας υπερβαίνουν παντελώς. Ακόμα και ο φυσικός κόσμος δεν είναι προσιτός στην ουσία του μέσω των γλωσσών μας, λεκτικών, μαθηματικών, τυπικών κλπ. Η επιστήμη αναζητά παραστάσεις, λειτουργικές, τους μύθους, καθώς τα μαθηματικά προσφέρουν τη σύνταξη, μα ήδη η φυσική είναι ένας μύθος, λέει ο Δημήτρης, ορθά, μέσα από τους οποίους μύθους προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε την υποκείμενη πραγματικότητα, ώστε να σχετιστούμε μαζί της με λειτουργικό τρόπο. Το εγχείρημα της θεολογίας είναι αντίστοιχο, καθώς ο γνωσιολογικός σκεπτικισμός είναι κοινός και για τους δύο τομείς. Όπως η ουσία των φυσικών φαινομένων για τη φυσική, έτσι και η ουσία του Θεού είναι εν μέρει απροσπέλαστη και εν μέρει ακατάληπτη για τη θεολογία, αλλά τα αφηγήματά της μπορούν να γίνουν οδοδείκτες ή βέβαια εμπόδια. Τα εκτενή βασίλεια της αγνωσιαρχίας, του αγνωστικισμού, το αβέβαιο και υποθετικό των εξηγήσεων, το φασματικό κάθε βιώματος και του τρόπου ομιλίας γι' αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι ο κοινός παρονομαστής της υποκειμενικής εμπειρίας, ακόμα και του άδειλου φυσικού κόσμου. Λέει ο Δημήτρης, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε πώς είναι η γεύση της μπανάνας, αν δεν είχαμε φάει ποτέ φρούτο. Αν δεν είχαμε φάει ποτέ μπανάνα, υπερακοντίζω εγώ. Η απείρως σπανιότερη και πιο απαιτητική στις προϋποθέσεις της μεταφυσική εμπειρία μοιάζει σε πολλά. Κάθε λόγος για αυτήν είναι θολή απεικόνηση. Μπορεί όμως να βοηθήσει ως οδοδείκτης προς μια βαθύτερη αλήθεια. Το βίωμα είναι για το συγγραφέα του βιβλίου το νευραλγικό σημείο. Για να διηθήσει το εκτενές πεδίο των θεολογικών ισχυρισμών, χρειάζεται, κατά το παράδειγμα της επιστήμης, κριτήρια αληθείας για τον εντοπισμό των κατάλληλων πνευματικών δασκάλων, των βοηθών στη μεταφυσική χνηλασία της πορείας προς τον νέο κήπο. Γιατί έχοντας απομυθοποιήσει την αυθεντία των θρησκευτικών θεσμών, πρέπει να βασιστούμε σε κάτι. Το πρόβλημα όμως είναι η σιωπή του Θεού και η σπανιότητα οσοδήποτε μηδαμινών έστω μεταφυσικών εμπειριών. Χρειάζεται λοιπόν μια μεταφυσική διαίσθηση για τον εντοπισμό αυτών των δασκάλων που αξιώθηκαν να γίνουν κοινωνοί της Θείας Ενέργειας. Η μεταφυσική διαίσθηση είναι το δεύτερο λοιπόν κριτήριο για το φιλτράρισμα του πεδίου και δράζεται και εκείνη στο προσωπικό βίωμα. Ακόμη και η, λέει ο Δημήτρης, ακόμα και η αχνή ανάμνηση της στιγμής κατά την οποία ζήσαμε την αφύπνιση μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε αν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα κείμενο υπάρχει φως ή όχι. Η διήλυση, όπως την ονομάζει, εννοεί μια πρώτη διάκριση με βάση το ενορατικό μας αισθητήριο, διέστηση φιλοσοφικά λέγεται ενόραση, intuition στα αγγλικά, με βάση το ενορατικό μας κριτήριο σωστών προσώπων και των σωστών αποσπασμάτων από τα άστοχα. Αυτό διακρίνουμε. Η διήλυση σημαίνει δηλαδή και έναν επιμερισμό και εκλεκτικισμό στην επιλογή. Δεν υιοθετούνται ολόκληρα βιβλία υπό το μανδύα της θεοπνευστίας ή του αλάθητου. Τα κείμενα είναι έργα ανθρώπων. Η δε ενόραση διέστηση ως κριτήριο μεταφυσικών αληθοτιμών δεν σταματά να είναι αναγκαία και μετά τον εντοπισμό των πνευματικών ταγών. Ο κάθε λόγος τους κρίνεται ενορατικά διαισθητικά υπό το πρίσμα της συμβατότητας με παρόμοια προσωπικά βιώματα ως ελάχιστα έστω νεύματα θείας ενέργειας που αξιώθηκε ο κρίνων. Το τρίτο κριτήριο που εισάγεται είναι αυτό της σύγκλησης και συνένεσης, αυτό που λέμε Consens Theoria Vitae, συνενετική θεωρία της αλήθειας, επί των θεολογικών ζητημάτων. Ο συγγραφέας επιστρέφει στο παράδειγμα της επιστήμης. Ό,τι είναι ο μεγαλοφυής επιστήμονας για την επιστήμη, είναι ο φωτισμένος άνθρωπος για τη θεολογία. Αλλά η επιστήμη προοδεύει υπερθεσμικά. Χρειαζόμαστε τις πνευματικές διάνοιες, δηλαδή τους φωτισμένους ανθρώπους, να μας υποδεικνύουν δρόμους προς τη μεταφυσική αλήθεια. Και χρειαζόμαστε και μια φωτισμένη κοινότητα που επιβεβαιώνει όχι τις μεμονωμένες υποδείξεις. Ως κοινότητα, λέει ο Δημήτρης, αντιλαμβάνομαι το σύνολο των φωτισμένων ανθρώπων στο διάβα των αιώνων. Αναζητούμε λοιπόν την ομοφωνία μεταξύ των φωτισμένων. Ο Μπάτλερ, από τη μαρτυρία του οποίου δυνάμει της διαζώσης γνωριμίας του Δημήτρη μαζί του, αντλεί ο Δημήτρης παντού μετριοπαθή βεβαιότητά του, εξηγεί το εξής ο Μπάτλερ. Όταν είμαστε αυθεντικοί απέναντι σε αυτό που είναι αληθινό στην παράδοσή μας, ανακαλύπτουμε πως είμαστε ένα με όσους ανθρώπους είναι οι πιο αυθεντικοί στην αλήθεια της δικής τους θρησκευτικής παράδοσης. Ο Φίνλεϊ. Ο Φίνλεϊ το λέει, συγγνώμη.
και συναντιόμαστε εκεί, στον τόπο της υποκείμενης ενότητας. Η Σύνθια Μπουρζό λέει, από το βιβλίο κι αυτό, πως οι θρησκείες του κόσμου είναι σαν τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που όλα έχουν κοινή πηγή και δείχνουν διαφορετικές αποχρώσεις της μίας υποκείμενης αλήθειας. Ο δε Δημήτρης σχολιάζει αλλού, αν ο ήλιος υπάρχει, τότε φωτίζει τους πάντες. Ο καθένας χρησιμοποιεί τη γλώσσα της δικής του θρησκευτικής παράδοσης για να αναφερθεί στο ίδιο σημενόμενο. Οι εκάστοτε διατυπώσεις είναι απλά δείκτες προς το επέκεινα. Αυτό παρεπιπτόντως στην φιλοσοφία της θρησκείας λέγεται, έχει εισαχθεί ο όρος θεοενόηση ή μεταφυσική ενόηση, από τον Πέρσινγκ και άλλους. Σε αυτή την υπερθεσμική εκκλησία, δηλαδή την υποκείμενη συνάφεια των αυθεντικών βιώσεων του Θεού, προσπαθώ, λέει ο Δημήτρης, να εναποθέσω την εμπιστοσύνη μου. Αλλά και πάλι, λέει, όχι ως αλάθητης. Η συνάφεια και σύγκληση αυτή εξασφαλίζει στο εξαγόμενο θεολογικό πεντόσταγμα την οικουμενικότητα και διαπολιτισμικότητα που και η επιστήμη πληρεί ως αξίωση. Ως σημείο σύγκλησης πάμπολων θρησκευτικών παραδόσεων πέρα από την άσκηση στην αγάπη και τη μη βία, αναδεικνύεται στο βιβλίο «Διαλογισμός ή ησυχασμός» ή «Η εσωτερική ή καρδιακή ή νηπτική προσευχή», «Η καταληπτική προσευχή», το φιλοσοφικής προέλευσης όρο τον πρότεινα εγώ στο συγγραφέα, δανειζόμενος από τη γνωσιολογία των στοϊκών. Επανέρχεται και νομίζω ότι είναι λειτουργικό για το βιβλίο η έννοια της καταληπτικής προσευχής. Ξύχνει την κατάληψη. Το κάνουμε μετά. Ο Μπάτλερ σχολιάζει: «Τίποτα που έχω συναντήσει δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άσκηση της εσωτερικής προσευχής. Παρά την εκφραστικότητά τους, τα λόγια παραμένουν λόγια. Όσον αφορά την καταληπτική προσευχή, μπορεί να είναι μια ησυχαστική άσκηση, αλλά και μια βόλτα στην παραλία, ή να ακούμε το θρόισμα των φίλων στο δάσος, ή μια αγρυπνία σε ένα ναό, ή να λέμε το απόδειπνο, ή να παίζουμε με το παιδί μας κλπ. Το κρίσιμο είναι, όπως λέει ο James Finley, να είμαστε απλά παρόντες, ανοιχτοί και αφυπνισμένοι στην παρούσα στιγμή. Η ουσία της, λέω εγώ, είναι η βίωση της μεθοριακότητας των πραγμάτων στην παροντική τους κατάληψη». Προς το τέλος του βιβλίου, και κλείνω με αυτό, έχει ένα κεφάλαιο που το λέει «Το πρόβλημα του κακού», προς το τέλος του βιβλίου, ως πιο ευάλωτο σημείο της θεϊστικής κοσμοθεωρίας, ο συγγραφέας συζητά το πρόβλημα της θεοδικίας. Προσπερνά τα μικρότερα δεινά του ατομικού πόνου και του προσωπικού πεπρωμένου, συνετά κατά τη γνώμη μου, δηλαδή την ιδιωτική διάσταση της δυσερμήνευτης αδικίας, της συμφοράς και της προσωπικής οδύνης που οδηγεί τον ιό στην καταγγελία του Θεού και το Λάιπνιτς στην υπεράσπισή του. Αναφέρω ότι ο Λάιπνιτς αφορμάται κυρίως από το μεμονωμένο υποκείμενο. Έχει τρεις διαστάσεις, το μεταφυσικό, το φυσικό και το ηθικό κακό, αλλά όπως και πάντα εμάς έχουμε τη λόξη αυτή φιλόσοφο να εστιάζουμε στο υποκείμενο, στο πρόσωπο. Ο Δημήτρης ανοίγει το κάδρο και ανοίγει, το λέω και στο κείμενο, απευθείας το φακό στα γενικά πλάνα του πραγματικού ολέθρου. Όπως των σεισμών, π.χ. της Λισαβόνας, είναι διαβόητο το παράδειγμα και στη λογοτεχνία, το 1755 με 30 έως 100.000 νεκρούς, ή το πρόσφατο προτριμήνου, λέω εγώ παράδειγμα, στην νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία, των 7,8 Ρίχτερ, με τους 60.000 νεκρούς και τους 125.000 τραυματίες. Και βέβαια, σημαντικό το τονίζει ο Δημήτρης, στην κορονίδα της ανθρώπινης θηριωδίας, το ολοκαύτωμα η Σοά, με τον αφανισμό περίπου 6 εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης των Ναζί. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, λέω εγώ, είναι βέβαια σημαντική, την έχει εισάγει ο Λάιπνιτς. Γιατί το πρώτο εκπροσωπεί την τυφλή σαρωτικότητα μιας κάθε φυσικής καταστροφής, αυτό που λέει φυσικό κακό ο Λάιπνιτς, στη θεοδικία του του 1710, ενώ το δεύτερο συμβολίζει τα ηλικιώδη ύψη στα οποία καταφέρνει να αναρριχηθεί ο ιδεολογικός φανατισμός, ο ηθικός σκοταδισμός και συχνά μακάβρια απονιά του ανθρώπου. Το ηθικό κακό. Πρόβλημα για τη θεολογική απολογητική παραμένει η ιστορική απουσία του Θεού, η φαινομενική αδιαφορία του εν ώψη του ολέθρου ή του κακού. Όπως, ανοίγω εισαγωγικά, ρωτάει ο Δημήτρης, πώς επιτρέπει τα Auschwitz της ιστορίας, πηγαίνοντας ο Δημήτρης κατευθείαν στον υπερθετικό των ιστορικών επιθέσεων στην αθωότητα των αμάχων. Θεωρώντας για μια στιγμή δεδομένη την ύπαρξη μεταφυσικών βιωμάτων, εξετάζει δύο ενδεχόμενα. Είτε δεν εκπορεύονται από έναν Θεό, έναν παντοδύναμο Θεό αγάπης, το εξετάζει και πιο αναλυτικά,
είτε υπάρχει κάποια νευραλγική θεολογική παράμετρος που αγνοούμε παντελώς ως προς τη σχέση πραγματικότητας και Θεού. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι σε Άγιο Σοφρόνιο, Τζον Μπάτλερ, Τζέιμς Φίνλεϊ και Βιτγενστάιν οι απαντήσεις συγκλίνουν. Στο βίωμα εν Θεό τα ερωτήματα και κάθε μορφή τραγωδίας εξαφανίζονται και όλα γίνονται αυταπόδεικτα. Ίσως υπάρχει μια διάσταση, υποθέτει ο Δημήτρης, που αγνοούμε ολότελα και στην οποία δεν απαντώνται τα ερωτήματα αυτά, αλλά έρονται. Λέει ο Δημήτρης, η ονοματοδοσία της θάλασσας ίσως περιτεύει όταν κολυμπάς στο πέλαγος. Εν συνόλο, κλείνω, σούμα σουμάρου, ο συγγραφέας δηλώνει έντιμα, και αυτό είναι και το πρόταγμα του βιβλίου, δεν χρειάζεται να τα πετάξουμε όλα, επειδή κάποιοι τα ερμήνευαν μέσα από αφηγήματα που πλέον δεν μας πείθουν. Λέει, ιχνηλατώ την πορεία προς ένα νέο κήπο. Το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων σαν τους Μπάτλερ και Φίνλεϊ, που έχουν αυτή την εμπειρία. Για την ύπαρξη του Θεού, μόνο ενδείξεις μπορούμε να έχουμε και η βεβαιότητα προσεγγίζεται μόνο μέσα από το βίωμα. Αυτό που λέω, λέει ο Δημήτρης, είναι πως για όσους έχουμε μια ενδόμηχη κλίση ή λαχτάρα, υπάρχει κήπος, υπάρχει βατήρας για να κάνουμε το άλμα της πίστης. Σας ευχαριστώ. Πριν πεις κάτι, σκέφτομαι να πω το secret non, το δικό μου κλείσιμο, ποιο θα ήταν, ναι. Με τρία πάλι τσιτάτα από το βιβλίο, secret non δηλαδή και ναι και όχι, ότι έτσι είναι και παίζω εγώ τον δικηγόρο του διαβόλου ως αγνωστικιστής, γιατί δεν τον τίμησα τον ρόλο. Πώς? Και έτσι και γιουβέτσι. Και έτσι και γιουβέτσι. Αυτό είναι ο αντίλογος κατά κάποιο τρόπο, πάλι τσιτάτα του Δημήτρη. Και είναι το κάνω όχι για να πω κάτι δικό μου, αλλά για να θέσω και λίγο ένα προβληματισμό, γιατί έχει πολλές δυνατές αναγνώσεις βέβαια το κείμενο, και ο Δημήτρης ο ίδιος εμβόλυμα βάζει, ας πούμε, τρία τσιτάτα, τα αναφέρω. Αλλά πόσο αξιόπιστες, λέει ο ίδιος ο Δημήτρης, είναι αυτές οι μαρτυρίες, πρώτο μικρό τσιτάτο, για την κουβέντα μας. Δεύτερον, και πώς ξέρουμε αν ό,τι βίωνε, ας πούμε, ο Τζον Μπάτλερ που πήγε και τον επισκέφθηκε στην Αγγλία, θα μας τα πει, ήταν κάτι περισσότερο από μια έκκληση ενδορφίνης, λέει, νομίζω ο κιτοκίνη είναι το σωστό. Και κρατάω και το δικό μου έξοδο, τη δικιά μου έξοδο και κλείσιμο, πάλι τσιτάτο, ας είναι το ελάχιστο τσιτάτο γραμμένο στα μέτρα μου, τότε καταφεύγω στη μελέτη της φιλοσοφίας ή της επιστήμης, γιατί με βοηθούν να ξελαμπικάρω και να επανέρχομαι στον πραγματικό κόσμο. Αυτά από μένα. Να πιάσω από το τελευταίο που είπε ο Αλέξης, για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν είπα, σε εκείνο το σημείο δεν λέω ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη θα μας φέρουν στο Θεό, αλλά ότι αν έχουμε μια λάθος θεολογία, η επιστήμη και η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει να ξελαμπικάρουμε, γιατί κάτι που υπερβαίνει τον κόσμο δεν μπορεί να έρθει της αντίθεση με τον κόσμο. Το υπέρλογο δεν είναι παράλογο. Χρειάζεται τους αθεϊστές, το τονίζει αυτό, για την ανοιχτή κουβέντα και χρειάζεται τα επιχειρήματά τους, αυτό που είπα εγώ, για να αλφαδιάσει τη θεολογική του προσέγγιση. Και μάλιστα σε ένα σημείο κάνω και ένα διάλογο με τον εσωτερικό μου αθεϊστή, που εγώ κάνω τον θεϊστή και ο αθεϊστής κάνει μια κόντρα εκεί πέρα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω στο κείμενο του Αλέξη, που ήταν αρκετά κατατυπιστικό. Για να μην δοθεί λάθος εντύπωση, εγώ όντως μιλάω για υπέρβαση των θεσμών της Εκκλησίας. Ας πούμε ότι εδώ είναι η Εκκλησία και εδώ είναι έξω των θεσμών. Εγώ δεν λέω να πας έξω των θεσμών, εγώ λέω να πας πάνω και όχι κάτω. Δηλαδή, κάποιο είδους οργάνωση είναι αναπόφευκτη. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, πήγα στον Τζον, κάποιος οργάνωσε να βρούμε πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε. Και χρειάζεται η έννοια της Εκκλησίας με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή με την έννοια των ανθρώπων στους οποίους θα έχεις αναφορά, που θα σε εμπνεύσουν, δεν είσαι θεώτης. Απλώς προσπαθώ να δώσω έναν ευρύτερο, πιο όριμο ορισμό της Εκκλησίας, για όποιον του αρέσει ο όρος Εκκλησίας, ή της ομάδας των κοινών ανθρώπων που θα αποτελέσουν αναφορά της. Okay. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω... Να πλειοδοτήσω στο τελευταίο που είπες, ναι, από την σκοπιά του θεολόγου. Ναι. Είναι βασικό για την ίδια τη θεολογία, το λέω συνηγορώντας, έτσι, ότι
παρά αυτό το διάχυτο που υπάρχει ότι η Εκκλησία, ας πούμε, ταυτίζεται κατά αποκλειστικότητα με τον Χριστό, έτσι, είναι δεδομένο ότι την υπερβαίνει. Ή ακούγονται διάφορες κορώνες ότι η Εκκλησία αποτελεί την Βασιλεία του Θεού κτλ. Έτσι, η αντιδιαστολή σου αυτή, η υπόμνηση ότι από χριστιανικής πλευράς ο Χριστός είναι κατά τη στερότυπη έκφραση η κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο νυμφίος της, ταυτόχρονα είναι και ο κριτής της, ταυτόχρονα αυτός τον οποίο θα λογοδοτήσει. Αυτή είναι της λογοδοσίας της Εκκλησίας στον Θεό της. Αυτό το πράγμα νομίζω που λες, έτσι, το ενισχύει. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωραία. Δεν ξέρω, θα θέλετε να πηγαίνουμε σε ερωτήσεις, αν έχει κάποιος να σχολιάσει κάτι. Είτε σε μένα, είτε στους... Ναι. Απάτησε, δεν είναι. Πρέπει να ανοίξει. Να κάνεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τους δύο και να ευχαριστήσω τον Δημήτρη για αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι κάλυψε ένα κενό, παρόλο που υπάρχουν άπειρα βιβλία που ασχολούνται με το όριο και το διάλογο θρησκείας και επιστήμης. Η αθεία. Έχει κάτι ξεχωριστό αυτό το βιβλίο. Κατά τη γνώμη μου είναι χρησιμοποιεί αρκετά τη λογική, αλλά δεν την αφήνει να ξεφύγει, γιατί τη φέρνει σε διαρκή διάλογο με την καρδιά. Και χρησιμοποιεί αρκετά και την εμπειρία της καρδιάς, τουλάχιστον των ανθρώπων του οποίου γνώρισε και τιμά ο Δημήτρης. Αλλά δεν την αφήνει να μετατραπεί σε ένα απόλυτο κριτήριο ενός θρησκευτικού αισθητισμού, ο οποίος είναι πάρα πολύ διαδομένος σε κάθε θρησκεία. Και μάλιστα στον Προτεσταντισμό έφτασε, ας πούμε, η προσωπική εμπειρία, η υποκειμενική εμπειρία, να γίνει η ισοδύναμη της αποκάλυψης του Θεού, η πηγή αποκάλυψης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και ακούγοντας όλους τώρα, ότι πράγματι τα όρια μεταξύ πιστού και αγνωστικής είναι ασαφή. Για την αρχή πρέπει να είναι ασαφή. Καταρχήν μας έδειξε ο κύριος ο Χριστός, ο οποίος όλα μας όπως έκανε, δηλαδή αυτούς που θεωρούν το πιστού της ενούχης κόσμου, που μας δείχνει ότι είναι εκτός, είδα πλέον μόνο τον εαυτό του, και άλλους που ήταν εκτός αποδεικνύει ότι είναι μαθητές, χωρίς να το ξέρουν αυτόν τον ενδιαφέρον. Και εδώ έχουμε μερικές αναφορές, οι οποίες διασώζει ο Ιωάννης ειδικά. Ο Ιωάννης και η περί αυτών κοινότητα κάνουν ένα άνοιγμα στα έθνη, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν ο Ιωάννης διασώζει τη φράση του Χριστού στον Πιλάτο, ότι όποιος είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχουν προϋποθέσεις αλήθειας σε έναν άνθρωπο πριν καν συναντήσει τον Χριστό. Και σ' άλλους δεν υπάρχουν αρκετές επαρκείς προϋποθέσεις. Οπότε όποιος είναι από την αλήθεια με ακούει. Παρόλο που ο ίδιος δήλωσε εγώ είμαι η αλήθεια, πάλι στον Ιωάννη. Δηλαδή και πριν και μετά. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό το πριν. Μετά, ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του τώρα λέει «Αυτός που αγαπάει μένει εν το Θεό». Και ο Θεός είναι αυτό. Δεν λέει αυτός που μένει στο Θεό μαθαίνει να αγαπάει. Αυτός που αγαπάει μένει στο Θεό. Υπάρχει μια οικουμενικότητα, μια παγκοσμιότητα. Και είναι η γράφη του Αγίου Πνεύματος που περιγράφουν οι θεολόγοι σε όλο τον κόσμο και τις εκκλησίες κτλ. Αλλά θέλω να πούμε αυτό, ότι υπ' αυτό το πρίσμα, κοιταγμένος, ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία που αμφισβητεί περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Εμπεριέχει την αμφισβήτηση μέσα της και το άνοιγμα. Το βλέπουμε πίσω τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει με τους Εβραίους έγινε Εβραίος, με τους Ιδωλάτρες έγινε Ιδωλάτρες. Αγωνίστηκε για να μπορέσει να τους φέρει στο Χριστό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν υποκρίθηκε κάτι, δεν ήταν role playing, ας πούμε, να κάνει η αποστολή. Αλλά το εξηγεί ο Αμερικής ο Δημήτριος που κατέληξε αυτό το σχολείο. Με θαυμάσια τρόπο. Ότι το ζητούμενο είναι πώς θα ανακαλύψει κάποιος τον Εβραίο μέσα του και τον Ιδωλάτρη μέσα του. Για να μπορέσει και να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τον άλλο και να δώσει τη μαρτυρία, ας πούμε, η οποία θα είναι πιστική. Αυτό
ζητάει ένα διαρκή αναστοχασμό, τον οποίο οι φιλόσοφοι όλο προτείνουν, ας πούμε, και λένε αυτό το αναστοχαστική, ας πούμε, έτσι, προσέγγιση της ζωής, και ακριβώς δεν αφήνει, δηλαδή, το χριστιανικό μήνυμα, σωστά ειδωμένο, δεν αφήνει να πέσει κανείς σε σχήματα. Είναι εγκλωβιστή, το οποίο, όπως ξέρουμε, είναι ο κανόνας. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή, πηγάζει από αυτή τη διαπίστωση και το θέτω απλώς ως ένα ερώτημα που σκέφτομαι μεγαλόφωνα, δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να δώσουμε απάντηση. Ότι αντιπαραβάλλοντας λοιπόν και εσύ την πίστη, την αληθινή, την υπαρξιακή, αυτή που εμπεριέχει την αμφισβήτηση αλλά και την πρόοδο και την εμπιστοσύνη. Η αμφισβήτηση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της εμπιστοσύνης προς τον Χριστό. Αυτό είναι θεμελιώδες. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η πίστη. Και μετά υπάρχει η πίστη του εγκλωβισμού και η πίστη, ας πούμε, η μαζική και αυτή η οποία ρέπει προς τη μαγική θρησκευτικότητα κτλ. Και προς τα θαύματα και προς την ιδεολογία και είναι αμοιβική και εκδικητική πολλές φορές και επιθετική και όλα αυτά. Όλα αυτά που ξέρουμε, η θεολογία όλων των θρησκειών. Το ερώτημά μου είναι πώς θα ήταν δυνατόν άραγε να υπάρξει ένας χριστιανισμός, μια εκκλησία που σημαίνει ομάδα, δεν είναι ατομικό γεγονός, να μην κινδυνεύει από αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τόσο πολύ. Είναι δυνατόν να πούμε, να μην προσβάλλεται καθόλου, αλλά να μην κινδυνεύει τόσο. Πώς είναι δυνατόν όταν ανήκει σε αριθμητικά, σε μεγαλύτερες ομάδες, να διασώσεις αυτό το υπαρξιακό στοιχείο. Αυτό είναι μια μεγάλη απορία μου και νομίζω ότι η απάντηση δεν θα έρθει μόνο θεολογικά. Πρέπει να πάρουμε στοιχεία και από τη θεωρία ομάδων, από την νόμους της κοινωνικής ψυχολογίας δηλαδή, που κάτι αλλοιώνεται όσο μεγαλώνει η ομάδα. Αλλοιώνουν οι νόμοι, οι ψυχολογικοί με τους οποίους κάτι γίνεται δεκτό και μεταβολίζεται μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν έχω αντιληφθεί, ας πούμε, οι χριστιανοί να το θέτουν στον εαυτό τους. Διότι φονταμεταλιστής και με υπερβολικές βεβαιότητες, άθεος, μπορεί να είναι κάποιος μόνος του. Επειδή είναι γέννημα στην εταιρικότητα σε αυτό. Και το άτομο μια χαρά νιώθει μόνο του. Αλλά στις θρησκείες αυτό επισυμβαίνει όσο αυξάνεται το αριθμό. Δηλαδή υπάρχει μια αυτόματη ροπή προς τα εκεί. Και πρέπει να βρεθούν ενεργητικά αντίδοτα γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι ναι, αν είναι πιο λιγομελής η ομάδα και δεν είναι όλη η κοινωνία, τουλάχιστον κατ' όνομα χριστιανική κλπ. Δεν ξέρω, πρέπει να μελετηθούν δηλαδή αυτοί οι νόμοι. Και όταν υπάρχει κάτι, πώς ξεγίνεται επίσης. Δηλαδή με τι τίμημα, με τι κόστος ξαναγίνεται ο χριστιανισμός υπαρξιακό. Με τις προϋποθέσεις που θέτεις ωραία στο βιβλίο. Αυτό το θέμα του πώς ανοίγεις αριθμητικά, έχω ένα φίλο που ήταν σε μια ομολογία χριστιανική τέλος πάντων και απογοητεύτηκε από αυτήν, αλλά είχε απογοητευτεί και από όλες τις άλλες ομολογίες και μου είχε πει κάποια στιγμή ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων, επειδή μου, που να ζητάνε το Χριστό χωρίς όλες αυτές τις νευρώσεις, χωρίς όλα αυτά τα προβλήματα, χωρίς όλο αυτό το φορτίο. Εγώ εκείνη τη φάση ήμουνα προς την αθεϊστική μου φάση, οπότε αναγκαστικά δεν μπορούσα να συμμετάσχω. Αλλά αυτό που μου είπε ότι συνέβη είναι ότι φτιάξανε μια ομάδα και πολύ γρήγορα εισήλθαν άνθρωποι που είχαν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει όσμωση. Αυτή ήταν και η δική του εμπειρία. Επομένως, γι' αυτό εγώ επειδή θεωρώ θέμα φυσικής πραγματικότητας αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και μιλάω για υπερθεσμική εκκλησία, ότι οι θεσμοί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να στηρίξουν την αλήθεια. Για μένα είναι αφέλεια. Εγώ είμαι 50 χρονών, αλλά τόσα θα βλέπω τα ραδίκια ανάποδα. Αν περιμένω από την εκκλησία να φτιάξει για να βρω ένα δρόμο, την έχω πατήσει. Δηλαδή πρέπει να βρω λουκριτήρια. Γι' αυτό μιλάω για υπερθεσμική εκκλησία και υπερθεσμικά κριτήρια. Οι θεσμοί δεν μπορούν να καταργηθούν. Κάποιος, και να πω τρεις φίλους μου να έρθουν στο σπίτι μου, κάποια οργάνωση υπάρχει. Καταλαβαίνω. Απλώς δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Είναι κάτι σχετικό για μένα. Να πω κάτι σε αυτό. Δεν είναι συγγνώμη να γυρίσουμε την πλάτη στην εκκλησία για να φτιαχτεί το υπερθεσμικό. Δεν μπορούμε χωρίς εκκλησία. Και αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Αντί να κάνουμε, χρειάζεται μια οργάνωση.
εδώ λίγο την τροπιούμε. Δεν μπορούμε χωρίς εκκλησία θεολογικά. Το ζητούμενο είναι πώς θα την διαφυλάξουμε στο περιεχόμενο, να μην μείνει μόνο τσόφι. Να ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει ένας πάτος. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας πάτος να πεις ότι από εδώ και πέρα, να σας διαβάσω κάτι που έχω κόψει από το βιβλίο, έχω ένα πειρασμό, που δεν το έκοψα, όχι επειδή δεν το πιστεύω, αλλά επειδή δεν κολλούσε στη ροή του κειμένου και ίσως δεν ετέριαζε για βιβλίο, ας πούμε. Λοιπόν, ο Πατριάρχης Μόσχας τώρα υποστηρίζει με μετικούς θεολογικούς τακτικισμούς τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και δεν έχουν σηκωθεί και οι πέτρες ώστε να καθαιρεθεί και αυτός και ολόκληρη η σύνοδος που τον στηρίζει. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Όταν σε αυτόν τον πόλεμο μια σφαίρα διέτρεψε τόσο αγώνι ενός στρατιώτη για να του συνοθεί τελικά στο κρανίο, όταν αυτός ο νέος άνδρας παρταρούσε, βυθιζόμενος στο έρευος του παρανοϊκού άλγους, όταν οι στρατιώτες του δηλητριάζονταν από το φαύλο κύκλο του μίσους, βλέποντας το φρικιαστικό του τέλος, όταν οι ιερωμένοι του νεαρού ξεχρυπνούσε μονάχοι τα μεσάνυχτα στο μνήμα, ξαπνωμένοι μπρούμητα με λιγμούς πάνω στην ταφόπλακα που σκέπαζε την αγάπη της ζωής της, θρηνώντας τη ζωή που θα είχαν, θρηνώντας τα παιδιά τους που ποτέ δεν θα θυλάσει. Όλο αυτό το αίμα, όλος αυτός ο πόνος, όλο αυτό το σκοτάδι βαρύνει τον ποιμενάρχη που συντάχθηκε με το σκότος αυτού του κόσμου, παραδίδοντας τους Ρωμαίους με ένα φιλί το Χριστό να το σταυρώσουν. Ο Ιούδας ίσως ήταν καλύτερος. Γιατί πήρε ένα σκηνή και κρεμάστηκε. Ο Κύριλλος δεν θα το κάνει. Θα χαργεντίζεται με διεφθαρμένες εξουσίες σε μεγαλοπρεπή παλάτια, τρώγοντας αστακό για την εσαρακοστή. Ίσως αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται. Να ενσαρκώνει το σκότος, παριστάντος άγγελο φωτός, συμπαρασύροντας μυριάδες άλλους μαζί σου στην κόλαση, και να μην μετανιώνεις γι' αυτό. Να προσθέσω κάτι στη δυρμίτα του κειμένου του Δημήτρη. Εγώ νομίζω ότι και φοβάμαι ότι θα το συναντήσει πολλές φορές σε συζητήσεις το πρόβλημα αυτό, ότι προφανώς αυτό το βιβλίο, παρόλο που υπάρχει όντως κάτι το υβριδικό ή το μετεχμιακό στο θέμα μεταξύ αυτού που λέμε στη φιλοσοφία εμπειρικού αγνωστικισμού ή ασθενούς αγνωστικισμού, δηλαδή που δεν αποκλείει τη πιθανότητα κάποια στιγμή να έχουμε μια απάντηση, έστω σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο προσωπικού βιώματος για την ύπαρξη όχι του Θεού, γιατί δεν είναι ότι είναι εντελώς ανέφικτο για την ανθρώπινη υπόσταση, ας πούμε, τα γνωσιολογικά εργαλεία ή αυτήν τέλος πάντων τη βιωματική διάσταση. Είπα και το θέμα του αδογματικού αγνωστικισμού. Φοβάμαι όμως, επειδή κατά βάση άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ερωτήματα προέρχονται από χώρους θρησκευόμενους, εκκλησιαστικούς, άρα θεϊστικούς, τελικά το βιβλίο διαβάζεται και συζητιέται με θεϊστές. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο να συζητάμε για το βιβλίο σαν να πατάει σε δόγματα. Όλες οι θρησκείες, όλες οι εισδοχές του οποιοδήποτε μέλους μέσω του βαφτίσματος σε κάποια εκκλησία, σε κάποια θρησκεία, γίνεται με την αποδοχή συγκεκριμένων δογμάτων. Ως προς αυτό το βιβλίο είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικό. Κάθε προσπάθεια όσμωσης με έναν λογικό, όπως θα το έθετε ο φιλόσοφος, άξονα, ας το πούμε, γενεαλογίας του πώς γίνεσαι, πώς προχωράς και πώς βαθαίνεις στο χριστιανισμό ξεκινώντας από ένα βάπτισμα, είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικό στη γενεαλογία του από ότι αυτό που προτείνει ο Δημήτρης. Αυτό που προτείνει ο Δημήτρης είναι ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στην υποκειμενικότητα του βιώματος. Δεν προκύπτει κανένας δογματικός άξονας. Προκύπτουν αμιγώς αλληγορικές προσπάθειες να κινητοποιήσει ψυχολογικά κάποιον να παλέψει μέσω εσωτερικής προσευχής και άλλων τέτοιων τεχνικών το μόνο περιεχόμενο αυτής της, λέω εγώ λίγο χιουμοριστικά, θρησκείας, το οποίο είναι το βίωμα. Δεν προκύπτει ποτέ αυτό που είπα πριν, μαρμάρινο δόγμα. Ως προς αυτό, όσο και να θέλουμε φιλικά, δηλαδή, και το λέω όχι για να εκπροσωπήσω τη φανέλα του αγνωστικισμού για τον οποίο με κάλεσε, αλλά για να είμαστε λογικά και φιλοσοφικά συνεπείς, τι είναι αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο κινείται όντως εξωθεσμικά. Γιατί, όχι γιατί είναι φύλλα προσκύμενο ή εχθρικό προς την Ορθόδοξη, τη Χριστιανική, τη Βουδιστική, την οποιαδήποτε ενδεχομένως ομάδα, θρησκεία, εκκλησία κλπ. Αλλά επειδή έχει στη λογική του, στο DNA του, άλλη
άλλη γνωσιολογική προσέγγιση του Θεού. Αυτό δηλαδή. Και γι' αυτό προσπάθησα να τονίσω τα κριτήρια, γιατί δεν έχουν κατά τη γνώμη μου, και είμαι παιδί θεολογικών οικογένειας με θεολόγους μεγάλους. Θέλω να αναφέρω και κάτι στο τέλος, έτσι λίγο άσχετο, επειδή μου θύμισε το θείο μου τον Ιάκωβο και κουβέντες που έκανα στα πρώτα νιάτα μου. Αυτή η προσέγγιση, αν την αποστάξει κανείς, αν τη συστηματοποιήσει φιλοσοφικά, όντως δεν έχει κανένα ουσιαστικό κοινό με τη θρησκευτική προσέγγιση. Αυτό πρέπει να μην το χάνουμε από τα μάτια μας. Όταν μιλάμε για το βιβλίο, άλλο να μιλάμε για τις έγνοιες μας, για την σημερινή ή την παλαιότερη εκκλησία, άλλο να μιλάμε για τις έγνοιες μας για τη μία ή την άλλη θρησκεία, και άλλο να μιλάμε για αυτό που προτείνει ο Δημήτρης. Ναι. Ναι, να πω ότι επίτηδες είμαι πολύ προσεκτικός στο να μην παίρνω θέση για το θέμα του Χριστού. Το αφήνω ανοιχτό, όπως είμαι και εγώ, για το τι είναι τελικά ο Χριστός. Ο πρώτος λόγος είναι ότι για μένα έχω δει όλες τις θρησκείες. Δεν έχω βρει πιο μεγάλο σημείο αναφοράς. Και επίσης, αυτό είναι το δικό μου κριτήριο. Και οι δύο άνθρωποι, ο James Finlay και ο John Butler, που εμένα με ενέπνευσαν πάρα πολύ, αναφέρονται στο Χριστό Σωτήρα. Αυτό δεν με κάνει, δεν με φτάνει να το πω, να φτάσω να πω ότι ξέρω ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας, είναι κάτι που δεν μπορώ να το αγνοήσω κιόλας. Οπότε εγώ το αφήνω ανοιχτό αυτό. Νομίζω όμως ότι το εξηγείς ότι γίνεται μέσα από τη θρησκευτική και πολιτισμική παράδοση του καθενός, χρησιμοποιώντας τη ρητορική μιας ιστορίας ιδεών και μιας θεολογικής θεολογίας, ναι, μέσα στην οποία μεγαλώσανε. Δηλαδή, ναι, είσαι σε αυτό πολύ ανοιχτός από ό,τι βλέπουμε στο βιβλίο. Δεν παίρνω θέση. Δεν παίρνω θέση γιατί δεν ξέρω. Δεν παίρνω θέση γιατί δεν ξέρω. Απλά. Για το θέμα πρόσωπο του Χριστού μιλάω τώρα. Εγώ αυτό που νιώθω έντονα στο βιβλίο του Δημήτρη είναι η διευκρίνηση που έδωσε τώρα. Έτσι, επαναλαμβάνω, αυτό που νιώθω πιο έντονα στο βιβλίο του Δημήτρη είναι η διευκρίνηση που έδωσε τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ίδιος, και είναι αρετή αυτό, δεν βλέπει με ενδιαφέρον τους χώρους αυτούς και τους χώρους πίστης λόγω πολιτισμικής κληρονομιάς. Πολιτισμική κληρονομιά για τον Δημήτρη, και το επενώ, είναι γλώσσα, όχι δέσμευση. Οπότε το ερώτημα της πίστης το βάζει πραγματικά ή θέλει να κρατάει αυτές τις αποστάσεις ή με τη διευκρίνηση ότι βρίσκει κάτι ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκεί. Έτσι, για μένα μετράει πολύ αυτό. Δεν το θεωρώ δηλαδή ένα ουδέτερο βιβλίο. Και θα πω γιατί, ποιες σκέψεις έχω. Δηλαδή αυτά τα πολύτιμα που μας λέει και ο Χάρης, που διαβάσαμε και στο βιβλίο, ο Αλέξης και διαβάσαμε στο βιβλίο ή θα διαβάσετε στο βιβλίο κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τέτοιου είδους συναντήσεων. Για μένα εκβάλλουν αλλού, μπορεί να είναι και ετερογωνία των σκοπών μερικές φορές, αλλά σε μένα εκβάλλουν αλλού, δηλαδή ενισχύουν τα εξής. Επιτρέψτε μου 2-3 πράγματα να πω για αυτά που λέχθηκαν, να τα βάλω μαζί. Το απόσπασμα από τον πόλεμο θα μπορούσε να ήταν απόσπασμα από αφήγηση των Βαλκανικών πολέμων, φυσικά, του Πρώτου Παγκοσμίου, φυσικά. Έτσι, δηλαδή είναι ακριβώς η αναμέτρηση με την ιστορία αυτές οι συνεχείς διαψεύσεις. Δεν είναι δηλαδή το σημείο που τέμνει την ιστορία στα δύο. Από αυτό θέλω, αυτό θέλω να υπογραμμίσω. Έτσι, γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα και έγινε κιόλας μέσα στις λίγες σελίδες κάθε Ευαγγελίου ήδη αυτό το πράγμα, έτσι, μια ακύρωση, μια, θέλετε να την πούμε πιο έτσι βαριά, μια προδοσία κτλ. Ήδη συμβαίνει από την πρώτη στιγμή. Οπότε εννοείς και τον Τούρκο μέσα στο μνήμα. Τον Τούρκο, τον οποιοδήποτε. Ναι. Και εγώ σαν απόσπασμα δεν διευκρίνησα νέο Ουκρανός ή Ρώσος. Ναι. Το λέω ενδεικτικά δηλαδή ότι είναι όντως. Ο Κυριάκος Καραλαμπίδης έχει ένα εκπληκτικό ποίημα σε αυτό. Κοιτάξτε, και για το ερώτημα που έβαλε ο Παπαβασίλης σε σχέση πάντα έτσι, με το βιβλίο για τους θεσμούς, αυτή η εντυμότητα του Δημήτρη, αλλά όχι μόνο η εντυμότητα του, και τα κριτήρια του. Δηλαδή, το να είσαι έντιμος υπό την έννοια ενός ρεπορτάζ, κάτι προσφέρει, αλλά δεν είναι η ευθύνη να διακινδυνεύσεις και απαντήσεις. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, δηλαδή να βγάλουμε φωτογραφίες του χώρου, ή να έχεις να διαμορφώσεις και άποψη για αυτό το πράγμα κριτική. Αν διαμορφώσεις, έχει κάποια ναι και έχει μέσα και κάποια όχι. Δεν είναι δηλαδή κατά κυριολεξία κάτι αδογμάτιστο.
Έτσι, με αυτή την έννοια που το λέω όμως, όχι του δόγματος ως ενός μαρμάρινου πράγματος που το καταπίνεις, υποδουλώνεσαι κτλ. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη διατύπωση κάτι που πείθει την ύπαρξή μου. Κοιτάξτε τι εννοώ. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα και εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι ερώτημα άλυτο πολλών ετών. Και καλά κάνεις, Δημήτρη, και το ξαναθέτεις με αυτόν τον υπέροχο τρόπο σου. Ο θεσμός υπηρετεί το περιεχόμενο, ας το πούμε την αλήθεια, ή, αυτό είναι πνιγυρό, εμπεριέχει, εγκυβωτίζει το νόημα. Αλλά είναι και άλλο ένα πράγμα, εκτός από αυτά τα δύο. Η ανάγκη, όπως είπε ο Παπα-Βασίλης, εκκλησίας, πού κολλάει? Στο ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα ενσώματο δείγμα με σάρκα και οστά, με επιτυχίες και αποτυχίες αυτού του πράγματος που αλλιώς θα μείνει ένα βασίλειο ιδεών. Οφείλει να υπάρχει ως κοινωνική πραγματικότητα, έτσι. Δεν το λέω για να δικαιώσω το εμπεριέχει, εμπερικλεί, το είπα και προηγουμένως ότι διαφωνώ με αυτό. Οπότε, αν η Εκκλησία προβληματίζεται ή οι εκκλησιαστικές κοινότητες ή οι θρησκευτικές κοινότητες, πείτε το όπως θέλετε, θα μπορούσε να μεταφερθεί ακόμα και σε ιδεολογικές κοινότητες. Ας μείνουμε στην Εκκλησία. Πρέπει τρία πράγματα, κατά τη γνώμη μου, να αποφύγει και θεμελιακά. Δηλαδή, κατά βάση, πώς το πούμε, από πλευράς του τι πιστεύει. Την ταύτιση, για την οποία μίλησα προηγουμένως, την εκπροσώπηση του Θεού, παρόλο που είναι διαδεδομένη φράση, εγώ επιμένω ότι εκπροσωπούνται μόνο οι απόντες. Όποιος δηλώνει εκπρόσωπο να μας πει αν θεωρεί απόντοτο αυτό. Έτσι. Την ταύτιση, την εκπροσώπηση και την τελεσιδικία. Η τελεσιδικία κυκλοφορεί πολύ στους εκκλησιαστικούς χώρους. Και που κυκλοφορεί τι έγινε? Δηλαδή θα πρέπει κανείς να, επιμένω, να πει ποιο φρονεί ότι στέκει και ποιο φρονεί ότι δεν στέκει. Δηλαδή το να κάνω ρεπορτάζ ότι κυκλοφορεί και δεν είναι ανελέητα κτλ. Δηλαδή, κάποιος θα πει άπαξ βαφτίστηκες τελεσίδικα, είσαι χριστιανός. Εγώ θα πω ότι κάθε Κυριακή, για όποιον εκκλησιάζεται, καλείται να δηλώσει ξανά την πίστη λέγοντας το πιστεύω. Δηλαδή, κάθε δευτερόλεπτο είναι δυνατότητα μεταστροφής, είτε με την έννοια της κατάφασης της πίστης, είτε με την έννοια της άρνησης της πίστης. Δεν υπάρχει τελεσιδικία στην ανθρώπινη πορεία. Και ένα τελευταίο, γιατί είπα προηγουμένως ότι ένιωσα ταύτιση με την οπτική του Δημήτρη και του το είπα, όπως είπα προηγουμένως, και τηλεφωνικά, διότι την θεωρώ στάση ευθύνης. Δηλαδή δεν θέλει να εγκλωβιστεί κάπου, ωστόσο εντύμως βάζει κριτήρια. Δηλαδή το να μιλήσει κανείς μόνο για μία αμφισβήτηση ή μόνο για έναν αναστοχασμό, αυτά είναι πολύτιμα και τα δύο. Αλλά αν μιλήσει ίσως ηθελημένα μόνο για αυτά, μπορεί, υποψιάζουμε, μπορεί να πέσει σε αυτό το ρηχό του ρεπορτάζ που είπα προηγουμένως. Απομένει το κομμάτι της ευθύνης, άρα των κριτηρίων. Το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, σπαρταράει από την έγνοια για κριτήρια. Respect. Σπαρταράει από αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι κριτήρια στα οποία ταυτιζόμαστε απόλυτα ή κριτήρια στα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε, αλλά σπαρταράει από αυτή την έγνοια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί είπα προηγουμένως ότι δεν το θεωρώ αδογματικό, με καλή έννοια. Με την κακή έννοια του δόγματος, όπως λέμε και για πολιτικούς χώρους, δογματική σκέψη, ουγκ και τέτοιο πράγμα, έτσι, σύμφωνοι. Αλλά με την έννοια των κριτηρίων της επιλογής, ότι ναι, αυτό είναι ένας άξονας που τον αποδέχομαι. Και αφού τον αποδέχομαι, αυτός γίνεται πρίσμα στη συνέχεια για να κοιτάξω άλλα. Όχι όμως επειδή μου επιβλήθηκε ή επειδή το κατάπια. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα. Το θέμα της θεοδικίας είναι το δυσκολότερο. Το δυσκολότερο. Γιατί είναι το δυσκολότερο? Διότι όχι δεν έχουμε απαντήσεις, δεν έχουμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Το ικανοποιητικές δεν σημαίνει να είναι καλοχτισμένες. Ικανοποιητικές σημαίνει ότι δεν μου ηρεμεί την ψυχή. Με αυτή την έννοια το λέω. Απαντήσεις από την γραμματεία γενικά μπορούμε να δούμε πολλές. Αλλά εγώ σας λέω, η συζήτηση αυτή, η σπουδαία συζήτηση που κάνει ο Δημήτρης στο βιβλίο, θα ήταν ίδια εάν είχαμε δύο άλλες θεμελιακές θεολογικές, ας πούμε, φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Προσέξτε ποιες δύο. Πρώτον, ότι υπάρχει Θεός και είναι κακός. Πού τα στείλει?
Δεν είπα ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Έτσι, προσέξτε. Όλη η δυσκολία της χριστιανικής απάντησης στη Θεοδικία προέρχεται από το ότι δέχεται αγαθό Θεό και προσωπική ύπαρξη. Εάν εκλειφθεί, ας πούμε, στα πρώιμα βουδιστικά κείμενα, δεν γίνεται ούτε μισή κουβέντα περί ύπαρξης Θεού. Ή αν κανείς νοήσει το θείο, όχι το Θεό, ως ένα απρόσωπο πέλαγος, ποτέ κανείς δεν ζητάει τα αρέστα. Δηλαδή ποτέ δεν θα πάω στον τοίχο να του πω γιατί ρε γαμώ το βάφτηκες τέτοιο χρώμα, γιατί το έκανες αυτό. Το ότι ζητάμε τα αρέστα από τον Θεό, προσέξτε, το ότι ζητάμε τα αρέστα από τον Θεό είναι καταβολή χριστιανική, γιατί τον εκδέχεται ως προσωπικό και μπορεί να του πεις τα έχεις κάνει ρόιδο. Δεν είσαι παντοδύναμη. Μπορείς να του πεις οποιαδήποτε αντίρρηση. Αλλά αν τυχόν δεν νοηθεί έτσι, πάμε σε άλλη συζήτηση. Οι σελίδες αυτές φεύγουν. Το ίδιο και αν τυχόν υπάρχει, αν υπάρχει και είναι κακός. Και σου λέω, βέβαια, τους καταστρέφω και τους σκοτώνω με αισθημό, επειδή τους βλέπω να βασανίζονται και ευχαριστία με απερίγραπτα, ας πούμε. Καταλάβατε, εδώ πέρα η συζήτηση αυτή έχει κάποιους άξονες. Θέλει κανείς να τους αρνηθεί, τους αρνείται, δεν τίθεται θέμα. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο αυτό που ονόμασα εγώ ρεπορτάζ. Έτσι, και χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, νιώθω ότι αυτή η κουβέντα που θέλω να κάνω εδώ με τους φίλους, με όλους κτλ., έτσι βαθαίνει και το νιώθω έτσι με χαρά. Εγώ προσωπικά, διαβάζοντας το βιβλίο, έχω. Και το κάνω τώρα όχι για την αντιπαράθεση, αλλά προσπαθώντας να κάνω μια σωστή, πώς να το πω, εκπροσώπηση, ένα σωστό φώτισμα του βιβλίου. Εγώ θεωρώ ότι όλος ο άξονας της λογικής του βιβλίου είναι αντιεκκλησιαστικός. Πατάει, όπως όλη η φιλοσοφία, στο υποκείμενο. Πατάει στο πρόσωπο. Το πρόσωπο πρέπει να διεκδικήσει μέσα από τη διαίσθησή του, την ενόρασή του. Πρέπει να αναζητήσει και δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αυτή η αξιολόγηση, η κρίση, η επιλογή, ο εκλεκτικισμός. Δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από κανέναν άλλον. Δεν υπάρχουν ούτε προτάσεις. Στην ευθύνη του να αναζητήσει αυτό το προσωπικό του κήπο, δεν εκπροσωπείται ούτε ενσωματώνεται με κάποιο τρόπο, ούτε υπάρχει άμεσος διάλογος με άλλα υποκείμενα. Νομίζω ότι ο δρόμος του αυτός της φιλοσοφίας είναι υποκειμενικός και προσωπικός και δεν είναι εκκλησιαστικός. Δεν βλέπω τη δυνατότητα οργάνωσης σε επίπεδο ποιμνίου κατά κάποιο τρόπο και όχι σε επίπεδο ταγών, εκκλησιαστικό φαινόμενο ή τέλος πάντων τέτοιες ζυμώσεις και διαδράσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να προσέξουμε φιλοσοφικά τι είναι το δόγμα. Το δόγμα δεν είναι φορμαλιστική θέση, είναι περιεχομενική θέση. Υπάρχει διαφορά του formal και του material. Το formal είναι το μορφικό. Εκεί κινούνται τα κριτήρια. Τα κριτήρια προηγούνται. Απλή λέξη ψάχνα. Προηγούνται των δογμάτων που είναι περιεχομενικές θέσεις. Τα κριτήρια τα έχει το βιβλίο, αλλά δεν είναι δόγματα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι οι πηξίδες. Δεν είναι ούτε το ταξίδι ούτε ο προορισμός. Τα δόγματα είναι οι οδοδείκτες ή αυτά τα σημεία στα οποία φτάνεις, ένα πανδοχείο ή κάτι ακόμα ή κάποιο στο οποίο μπορεί να στηριχτείς ως σχετικά στέρεο. Αυτό το σχετικά στέρεο περιεχομενικό δεν υπάρχει στην πρόταση του Δημήτρη, αν δεν τον αδικό στον τρόπο που τη συστηματοποιώ. Γιατί ο Δημήτρης δεν είναι τόσο συστηματικός. Έχει πολλές μεταφορές, εικόνες, αλληγορίες. Έχει ένα προσωπικό ύφος εξομολογητικό και συζητησιακό. Εγώ από τη γραμμή και την παράδοση της φιλοσοφίας προσπαθώ να βγάλω μια λογική τάξη να δω τι σημαίνει αν το δούμε ως σύστημα. Και δεν βλέπω δογματική διάσταση. Το ξαναλέω, τα δόγματα έπονται των κριτηρίων. Προϋποθέτουν κριτήρια για να μπορούν να αρθρωθούν. Και το ξαναλέω, τα κριτήρια του Δημήτρη είναι τρία. Είναι ο κοινός νους. Είναι τον μην αντιβαίνει το υπέρλογό του το λογικό, δηλαδή αυτό που στη θεολογία λέμε θεολογία rationalis, στα ελληνικά φιλοσοφική θεολογία, φυσική θεολογία, χρησιμοποιούμε το μυαλό που μας έδωσε ο Θεός, η φύση ή οτιδήποτε, για να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε, και το λέει ξεκάθαρα, διαλέγει σωστούς ανθρώπους και σωστά σημεία κειμένων. Λέει πολλαπλά τη λέξη σωστό. Πριν καταλήξει τον άνθρωπο που θα ακολουθήσει ή θα αφουγκραστεί ως δάσκαλο ή ως ταγό. Το δεύτερο που λέει είναι ότι χρειάζεται προσωπικό ελάχιστο έστω βίωμα, το λέει ως πιτσιλιές από τη θάλασσα, από το κύμα, πρέπει να έχουμε, για να αναπτύξουμε μια διέστηση, μια ενόραση όπως λέγεται φιλοσοφικά, χρειαζόμαστε πιτσιλιές θείας, μεταφυσικής εμπειρίας και βιώματος. Λέει ότι μπορεί να είναι πιτσιλιές στον καθένα μας ή μπορεί να είναι μέχρι τον αστράγαλο να έχουμε μπει στη θάλασσα. Δεν αρκούν όμως για το παραπάνω της, όχι ακριβώς θεοπτίας, αλλά της ας το πούμε προσέγγισης του λουσίματος,
Πελαγίσιου από τη Θεία Χάρη, από το Πνεύμα, από τη Θεία Ενέργεια. Εκεί πάλι, επειδή δεν αρκούν αυτά τα αστράγαλοι μες στο νερό ή απλές πιτσιλιές, θα στραφεί μέσω του κριτηρίου αυτού πρώτου που είπα και του βιώματος των δικών του ελάχιστων στιγμών Θείας Ενέργειας, θα στραφεί με αυτά τα κριτήρια, με αυτή την εργαλειοθήκη, στο να επιλέξει πρόσωπα ως, όπως το είπε, η υπερθεσμική εκκλησία. Αυτούς δηλαδή που έχουν μπει πιο βαθιά στο νερό, πιο βαθιά στη θάλασσα. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι το να έχει τον κοινό νου, το δεύτερο είναι το να έχει κάποιο ελάχιστο βίωμα πιτσιλιών ή βρεγμένων πατουσών, πώς να το πω, και το τρίτο είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν μπει πιο βαθιά. Εμφανώς, γιατί είναι συμβατά αυτά που λένε, αυτά που και η στάση τους, ακόμα και ο τρόπος που περπατάνε, που κρατάνε τον μπαστούνι, είναι συμβατό με αυτό που βίωσε ο ίδιος ως μεταφυσικό βίωμα. Αυτά τα τρία είναι. Εκεί όμως δεν αρθρώνεται ακόμα ένα δόγμα. Αυτά είναι, παιδιά, τα κριτήρια. Γι' αυτό βλέπω σοβαρές συστηματικές διαφορές και συγγνώμη για την επιμονή μου, αλλά προσπαθώ να κάνω μια σοβαρή απολογητική, σαν να είμαι ο θεολόγος τώρα, Δημήτρη του βιβλίου, αλλά στο να είμαστε συνεπείς, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά, αλλά αυτά τα κοινά είναι σε έναν άξονα αφηγηματικό και μυθολογικό. Πιθανώς να υπάρχουν σημεία όσμωσης με τον χριστιανισμό ή με κάποια άλλη θρησκεία. Πιθανώς να υπάρχουν κοινά, αλλά πουθενά στο βιβλίο δεν είναι τελεσίδικα. Είναι όλα υποαμφισβήτηση. Αυτό είναι η διαφορά. Εγώ κάνω και προσπαθώντας να εξηγήσω πώς αντιλαμβάνουμε την υπερθεσμική εκκλησία. Λέω το παράδειγμα του πώς προχωράει η επιστήμη. Δηλαδή, ο Αϊνστάιν δεν ήταν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ήταν τον ελεύθερο χρόνο του το απόγευμα. Ανακάλυψε τη θεωρία της σχετικότητας. Δεν ήταν μέρος ούτε κανένας πανεπιστήμιο, ούτε τίποτα. Μετά υπήρξε μια επιστημονική κοινότητα που δεν ήταν από κάποιο πανεπιστήμιο που έδωσε την έγκριση «Ναι, είμαστε η Ορθοδοξία και έχεις δίκιο», που επιβεβαίωσε ότι είχε δίκιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη επειδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός θεσμός που κατέχει την αλήθεια. Σημαίνει ότι η αλήθεια είναι παντού, αν υπάρχει Θεός, είναι παντού και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το αισθητήριο. Υπάρχουν παραδόσεις που προσπάθησαν να δώσουν γλώσσα σε αυτό το αισθητήριο και ψάχνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό εννοώ εγώ υπερθεσμική εκκλησία. Δηλαδή το αν είσαι πατριάρχης δεν μου λέει τίποτα για το αν είσαι εκκλησία ή όχι. Είναι σαν να μου λες την ομάδα αίματός σου. Μπορεί σίγουρα, εγώ έχω ωφεληθεί πηγαίνοντας σε αγρυπνίες, έχω ωφεληθεί διαβάζοντας βιβλία που έβγαλαν κάποιοι οργανισμοί εκκλησιαστικοί, αλλά δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Ήταν ότι αυτή η κοινότητα, η συγκεκριμένη, είχε μια χρυπνία, είχε έναν επιμένα αληθινό. Και εκεί προσευχόμασταν με όλη μας την καρδιά όλοι. Δεν ήταν ότι είχε πάρει το χρήσμα από τον κατάλληλο, είχε πάρει την αποστολική διάδοχη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Ναι. Έλα, Γιάννη. Λέω, πάνω στο τελευταίο που ανέφερε και εσύ προηγουμένως, για τους πνευματικούς θεσμούς, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δείξει και μακιά κλπ. Και τον σχετισμό που κάνουν τους επιστήμονες. Αν, ας πούμε, λέμε τώρα, βάλουμε ένα έτσι, θεωρητικό πλάνο και πούμε, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί, ο Νίουτον, ο Αϊνστάιν, που είπες, ο Μαξ Πλάνκ, οποιοσδήποτε, ας πούμε, ήταν τελικά δεξιγάνοντοι που τυχαία συμπτωματικά έβγαλαν αυτές τις θεωρίες, οι οποίες είναι χρησιμότητες για την επιστήμη. Άλλοι επιστήμοι ήταν αφηρημένοι και δεν τους είχε ανάγκη πλέον, ας πούμε. Έπαιρνε τις θεωρίες αυτές, αυτό που έτσι έχουμε τους πνευματικούς θεούς. Ή ας πούμε γίνονται θεσμοί και εξουσιαστικοί θεσμοί, ακόμα και αν είναι εξωθεσμικοί και επικίνδυνοι. Το κριτήριο, Γιάννη, στο Δημήτρη, είναι ακριβώς η συνένεση. Όπως χρειάζεσαι την ακαδημαϊκή κοινότητα των φυσικών, τους ειδικούς να εξετάσουν, να οργανώσουν πειράματα, να δουν ακριβώς αν επαληθεύεται η εικασία ενός ανθρώπου σε ένα γραφείο ευρεσιτεχνιών. Έτσι και ο Δημήτρης χρησιμοποιεί αυτή την consensus theory, τη συνενετική θεωρία της αλήθειας, στο να πει ότι χρειάζομαι κοινότητα, χρειάζομαι άλλους χαρισματικούς, ακόμα και εμένα με τις ελάχιστες πιτσιλιές και τους βραγμένους αστραγάλους μου, για να κρίνω ναι αδιαλείπτως τον κάθε Τζον Μπάτλερ και James Finley. Κατάλαβες τι λέω. Και δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία και το παράδειγμα της επιστήμης είναι χρήσιμο. Το θεωρώ αρκετά εύστοχο, γιατί και στα δύο υπάρχει ένα υπόβαθρο συνενετικής θεωρίας. Συμφωνώ. Αλλά μπορείς να απορρίψεις εντελώς, ας το πούμε, το υπόλοιπο κομμάτι ενός επιστήμονα, κρατώντας τη θεωρία η οποία σε ωφέλησε,
Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει με τους πραγματικούς ανθρώπους. Θεωρητικά είναι υποπά. Δεν είμαι σίγουρος αν καταλάβω το ερώτημά σου. Ναι. Δηλαδή, ξαναλέω, ας πούμε, εάν, ας πούμε, ο Αϊνστάιν, mm-hmm. ανέφερε και παράδειγμα, είχε βγάλει τις δύο θεωρίες της σχετικότητας με τις οποίες, ας πούμε, προχώρησε η επιστήμη και έκανε αυτό που έκανε κλπ. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, το κρατάει η επιστήμη. Mm-hmm. Ο ίδιος μπορεί, ας πούμε, να εξέφραζε και άλλες θεωρίες, ας πούμε, αργότερα, θεωρητικά ξαναλέω, οι οποίες ήταν εντελώς άσχετες, καταρρύπτουσαν. Έχει όντως υποθέσει λάθος και έχει διαψευθεί πειραματικά. Αυτό δεν αναιρεί λοιπόν την, ας το πούμε, προσφορά του Αϊνστάιν στην επιστήμη και δεν μας ενδιαφέρει το Αϊνστάιν ως Αϊνστάιν, μας ενδιαφέρει αυτό που προσέφερε στην επιστήμη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει, ας πούμε, αντίστοιχα με ανθρώπους σαν τον Φίνλε κτλ. Ότι θα κάνουν λάθη, θα κάνουν. Και στο βιβλίο αναφέρω και ένα λάθος που έκανε ο Τζον, ας πούμε, που το επισήμενα κάτι και μου λέει, όχι, αυτό τι πλακία είναι. Με το πέτσε ακριβώς. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Όταν ναι. πούμε σε υπαρξιακό επίπεδο, ας πούμε, mm-hmm. το θέμα είναι ότι πάντοτε η υπερφωτισμένη και η ταγή μήπως είναι λίγο ένα μικρό ακάθευτο. Η μοναδική μου. Γιάννη, να πω κάτι. Η διαφορά, ίσως πάλι μιλώντας από τη μεριά έτσι, λίγο του θεωρητικού και του φιλοσόφου, η κομβική διαφορά είναι ότι όταν αρθρώνει σε μια επιστήμη, ας πούμε στη φυσική, κάποιος μια θεωρία, αρθρώνει ένα πάρα πολύ οργανωμένο και τελικά ελέγξιμο κατά Popper. Ο Popper είχε επηρεαστεί από το Einstein στην όλη θεωρία που έβγαλε, τη falsification, τη διαψευσιμότητα ήταν στα τα κείμενα αυτά, εν μέρει στα γερμανικά τα πρώτα του. Η falsification, τη πυθή, δηλαδή αυτό το, η αρχή τη διαψευσιμότητα, έχει επηρεαστεί από τον Αϊνστάιν, ο οποίο ο ίδιο Αϊνστάιν είπε ότι αν ένα μου δείξει έστω και ένα πείραμα που λειτουργικό που διαψεύει αυτό που λέω, θα εγκαταλείψω άμεσα τη θεωρία μου. Η διαφορά είναι όμως ότι είναι μια θεωρία που έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι άμεσα διαψεύσιμα. Είναι άμεσα διαψεύσιμα, κατά κάποιο τρόπο έχει ένα δογματικό άξονα, να το πούμε έτσι, περιεχομενικά πολύ συγκεκριμένο και άμεσα ελέγξιμο. Αυτό δεν υπάρχει στους Φίνλεϊ, Μπάτλερ ή σε έναν τέτοιο. Δεν θα σου μεταφέρουν θέσεις που είναι άμεσα διαψεύσιμες. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί περιεχομενικά. Αυτό στο οποίο εμπιστεύεται ο Δημήτρης δεν είναι αυτό που λένε, αυτό που διατυπώνουν περιεχομενικά ως θεωρία, αλλά αυτό που έχουν βιώσει και ο τρόπος που το ακτινοβολούν κατά κάποιο τρόπο. Ο τρόπος που κρατάνε τον μπαστούνι, λέει ο Δημήτρης, ούτε καν το τι λένε. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα, μπορεί να το αναφέρεις, για έναν Εβραίο που ταξίδεψε πάρα πολύ να βρει μια, λέγανε στην εποχή εκείνη, πάρα πολύ χαρισματική φυσιογνωμία, η οποία έκανε και καθημερινά κηρύγματα. Πήγε λοιπόν σε ένα τεράστιο, πολλών πιθανώς εκατοντάδων χιλιόμετρων ταξίδι να τον βρει και δεν πήγε σε κανένα από τα κηρύγματά του. Και όταν τον ρωτήσαν, καλά, εσύ ήρθες από τόσο μακριά να συναντήσεις αυτόν τον χαρισματικό άνθρωπο, τον πεφωτισμένο, και δεν κάθεσε μία φορά να ακούσει ένα κήρυγμά του, και λέει, μα δεν ήρθα για να ακούσω το τι λέει, ήρθα για να δω πώς φοράει τα παπούτσια του, πώς κρατάει τον μπαστούνι του, πώς στέκεται όρθιος και πώς κάθεται. Αυτό είναι κοντά σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Άρα υπάρχει μια διαφορά όντως στο τι κάνει ένας θεωρητικός φυσικός που αρθρώνει ένα ολόκληρο σύστημα και έρχεσαι εσύ και το κρίνεις, το εξετάζεις τα τηλεσκόπια σου, όπως έγινε στην περίοδο του Αϊνστάιν κλπ. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν και άλλοι που δεν είχαν θάρρος να μιλήσουν και μονοπολίσαμε λίγο την κουβέντα εμείς. Αν κάποιος θέλει. Πάντως να ξεκαθαρίσω και κάτι εγώ, ότι απλά είμαι στο ρόλο της διασάμφησης του βιβλίου, έτσι, όχι στο ρόλο μιας προσωπικής ναι. τοποθέτησης πάνω στο βιβλίο, ούτε καταθέτω προσωπικές συγγένειες, συμφωνίες και αποκλίσεις. Προσπαθώ να κάνω αυτό για το οποίο με φωνάξανε, να παρουσιάσω καταρχάς το βιβλίο. Να πω κάτι, Δημήτρη, επειδή ναι. δεν βλέπω. Εμένα αυτό που με προβληματίζει, έτσι, περνώντας και λίγο σε μια προσωπική σε ένα πράγμα που με συνόδευσε στην ανάγνωση του βιβλίου, είναι το εξής, ότι μοιάζει αρκετά καλά δομημένο αυτή, ας πούμε, η αλληλουχία σκέψεων και η οργάνωση των κριτηρίων σου. Έχει, βγάζει νόημα, it makes sense που λένε, σε καταλαβαίνω καλά. Αυτό που θεωρώ δύσκολο και αρκετά προβληματικό είναι το πόσο λεπτό είναι το σημείο στο οποίο πατάει η κομβική σου, η νευραλγική σου θέση, το πόσο στενό είναι το βασικό μονοπατάκι, η λιδία λίθος σου που είναι το βίωμα. Γιατί εκεί ακριβώς έρχεται μια τεράστια παράδοση από το William James και μετά της ψυχολογίας της θρησκείας, της φιλοσοφίας της θρησκείας, και αυτό μπορεί να στο κάνει με το μυδραλιοβόλο της φύλλα και φτερά. Και είναι τόσο πολλά πράγματα στη βιογραφία του John Butler που μου θύμισαν πράγματα που γνωρίζω από τη ψυχολογία της θρησκείας, ότι η αρχική του αποκάλυψη στο φόβο της
της φύσης, της ζούγκλας, αν θα τον αφήσει ο Ινδιάνος, όπως προβλέπεται ότι συχνά ξεκινάει από τη φύση και από το φόβο της φύσης, ακριβώς το άνοιγμα στην άλλη διάσταση, είναι τόσο, τόσο, μπορώ να το διαβάζω σε, ένα, σε μια σύνοψη, αριστερά να διαβάζω την ψυχολογία της θρησκείας και δεξιά αυτά τα βιώματα τα οποία μου περιγράφει. Οπότε εγώ το βρίσκω ως προς το θεμέλιό του κάπως ευάλωτο. Ναι, εγώ νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Γιατί μιλάμε για το πιο δύσκολο πράγμα που θα μπορούσε να ψάξει κάποιος. Δηλαδή την εμπειρία του θείου. Δηλαδή εδώ εγώ δεν κατάφερα να καταλάβω τη θεωρία της σχετικότητας και ήμουν φυσικός, ας πούμε, δεν την κατάλαβα πλήρως. Τώρα μιλάμε για κάτι τόσο μεγαλύτερο, που προφανώς και θα είναι τόσο δύσκολο. Προφανώς και θα ακροβατούμε σε πάγο που είναι έτοιμος να θραβεί και να πέσουμε μέσα. Δηλαδή, γι' αυτό και χρειάζεται μια υπερθεσμική εκκλησία. Γι' αυτό χρειάζεται. Αν κάποιος ενοχλεί η λέξη εκκλησία, χρησιμοποιήσει άλλη λέξη. Δεν είναι εκεί το νόημα. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται σημεία αναφοράς. Γιατί γι' αυτό και εγώ έπεφτα στο θέσμα. Δεν είμαι θεόπτης. Βλέποντας όμως τον Τζον, βλέποντας τον Τζέιμς, λέω, αυτοί κάτι πιάνουν. Γιατί εγώ είχα ακροβατήσει λίγο κάτι. Ναι, είχαμε προχωρήσει πιο πέρα. Για να δω τι λένε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Για την κοινότητα αυτή, είτε ονομαστείτε εκκλησία, είτε όπως να είναι, κτλ. Για την κοινότητα αυτή των πεφωτισμένων χαρισματικών. Ναι. Το ερώτημά μου είναι πώς αντιλαμβάνεσαι τους χαρισματικούς που δεν θα τους έλεγες πεφωτισμένους. Δηλαδή, για να ονοματιστούν πεφωτισμένοι χαρισματικοί που μπορούν να φτιάξουν αυτή την καλή κοινότητα, ποιο είναι το κριτήριο ή βγαίνει μια αξίωση μοιράσματος κριτηρίων πριν από την συνένεση, πριν γεννηθεί η συνένεση των πεφωτισμένων χαρισματικών. Ποιο είναι αυτό που θα το πρώτο που λέω, τους ορίζεις, έστω και διαισθητικά τους ορίζω ως πεφωτισμένους. Δηλαδή, από ελίτ, για παράδειγμα, έχουμε υποφέρει και από την ανάποδη πλευρά, έτσι, χαρισματικών που δεν είναι καθόλου πεφωτισμένοι. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν και δυνατά τέτοια μυαλά και αναθεωρητικά μυαλά κτλ. Τα οποία είναι έρευος. Εδώ πέρα, δηλαδή, υπάρχει το τίποτα ή αυτά η επιμονή στα κριτήρια, τα αναφέραμε και οι δύο, ήδη εκφράζουν μία επιλογή. Όχι όμως το τίποτα, όχι οι ίδιες αποστάσεις, χρησιμοποίησε έντονα χωρίς φόβο τις εικόνες σκότους και φωτός και διάφορα τέτοια και καλά κάνεις, έτσι. Αλλά εδώ πέρα σημαίνει κάτι ήδη πριν αρχίσει να γεννιέται η συνένεση των... Το πρώτο που λέω είναι ότι ο κριτήριος δεν είναι ο θεσμός. Ξεκινά από αυτό. Ωραία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, τα ψάχνω. Δηλαδή είναι... Εγώ πώς λειτουργώ, είναι τα ψήγματα βιώματος που μπορεί να έχει ο καθένας μας και με βάση αυτό η διήλυση του ποιοι, αυτός για να το πει αυτό έχει δει 20 φορές αυτό που έχω δει εγώ. Αυτός με το βλέπει στο Ρούμι, το που είναι μουσουλμάνος. Είναι ξεκάθαρο ο άνθρωπος έχει εμπειρία. Α, ρωτήσω για κάτι ακόμα. Ναι. Το σε βρήκαμε γιατί, ναι. Αν δεν τάξεις καφέ δεν ξανασυναντιέμαι. Γιατί δεν επιγράφεις το κεφάλαιο το οποίο με εκφράζει, έτσι, και η διατύπωση, η σιωπή του Θεού. Γιατί να μιλάει. Γιατί δηλαδή δεν προϋποθέτεις έναν μουγκό Θεό. Γιατί να μην. Γιατί δεν προϋποθέτεις έναν μουγκό Θεό. Γιατί αν είναι τελείως μουγκό, ναι. Δεν υπάρχει αντικείμενο έρευνας. Συμφωνώ. Ωραία. Άρα, πού το πας. Όχι, πάλι υπάρχει μία... αυτό που ονόμασα κάτι που θα πείσει την ύπαρξή μας, ένα κριτήριο που θα πει κάτι ναι, σε κάτι ναι, σε κάτι όχι. Αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, αυτή η δύσκολη πραγματεύση, αυτό το δυσκολότατο ερώτημα περί της σιωπής του Θεού, έτσι, δεν είναι σε ένα κενό, ήδη δείχνει έναν, εκφράζει έναν προσανατολισμό. Σου λέω, θα μπορούσε κανείς να πει, να μιλήσει για έναν Θεό ο οποίος δεν έχει καν. Δεν έχει φωνητικές χορδές, πώς το πω, το λέω με διάφορες πράσεις. Αυτό θέλω. Ωραίο, ναι. Νομίζω είναι, Θανάση, αυτό που βλέπω εγώ στο βιβλίο, ότι παρατηρεί σε κάποια βιώματα ο Δημήτρης ότι δεν μοιάζουν αναισθητικού τύπου, ηθικού τύπου. Ανέφερα κάποια παραδείγματα, ότι είναι κάτι άλλο. Και για τον Δημήτρη αυτά είναι στιγμές
μπορεί να είναι στη θάλασσα, στην παραλία, κοιτώντας τα αστέρια, αισθάνεται εκείνες τις στιγμές ότι υπάρχει μια άλλη ποιότητα. Ναι, υπάρχει και κάτι που αντιστοιχεί στο homo religioso, στο να πλασμένο ίσως από τη φύση του άνθρωπου να αναζητεί Θεό, μια αντιστοιχία. Είναι ένα αιώνιο ερώτημα που υπάρχει στη φιλοσοφία και στην αισθητική. Συμφωνώ απόλυτα. Και στην ηθική, αν υπάρχει ηθική αίσθηση. Για να μην χάσω το νήμα των ωραίων πραγμάτων κτλ. Ας πούμε, αυτή την αίσθηση κάτι θεωτικού. Mm-hmm. Θα έλεγες ότι τη νιώθεις καθώς, για παράδειγμα, βρίσκεις έναν που τον κρίνεις πιο αδύναμο από σένα και τον πατάς και του αλλάζεις τον αδόξαστο. Δεν θα μπορούσε. Γιατί? Μπορούσε κανείς να το παρελύσει με τον παντοδύναμο Θεό. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι. Θα δεχόσουν την ισχύ ως βίωμα. Όχι. Επομένως υπάρχουν κριτήρια. Αλλά ο Αλέξης λέει ότι δεν υπάρχει δόγμα. Υπάρχει κριτήριο, αλλά όχι δόγμα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Ότι αυτό το οποίο υποπτεύεστε ως, ας το πούμε έτσι, ως δόγμα, ως κάτι κακό και συμφωνώ, είναι κάτι το οποίο είναι περίπου σαν τις μπαταρίες που έχουν βάλει και τρέχει, ας πούμε, αυτόματα έκτοτε. Δεν είναι έτσι. Είναι το φίλτρο διήθησης. Ακόμα και ότι ο χριστιανισμός έχει έναν καταπληκτικό αριθμό διαφοροποιήσεων και αιρέσεων που κάτι δείχνει αυτό. Κάτι λέει. Έτσι. Κάτι λέει για, αυτό, για τον στοχασμό, τον ένα στοχασμό, το πίθυν, πίθεστε κτλ. Δεν ξέρω αν διαφωνούμε σε κάτι. Ούτω. Εγώ το είπα από την αρχή ότι το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έτσι. Χαίρομαι. Αγαπάμε τα κριτήριά μας. Αν θέλει κάποιος ακόμα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει ακόμα? Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Εμείς, Δημήτρη. Είμαστε καλά.